Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αριστερά μου, αριστερά, πολύ αριστερά. Ο Στέργιος Τζον Χόλμς Αναστασιάδης. Γιατί στη μέση. Η αγάπη Τζένα Τζέιμσον Γαβριλίδου. Και. Δύο. Τώρα μπήκα στο κλίμα, ναι. Ωραία. Ναι. Και. Είσαι ποιος είσαι. Ο Σταύρος Ρόκος Ιφρέντη Κόλκας. Είναι κάτι αυτός. Είναι, σαν και σένα είναι βασικά, ολόκληρο. Στην Τζένοα δεν έπαιζε αυτός, μέσος. Στην Τζένοα, ναι, είσαι γνωστός. Τώρα παίζει μια τσέχικη, όχι, στην Ουγγαρία είναι μόνιμα. Α, ωραία. Ναι. Σε πολύ καλό κλίμα, μετά την άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ, του τεράστιου ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, ο οποίος παρότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, δεν κατάφερε να βρει εστία παρά δύο φορές. Πού ήσουν, θρύλε μου. Πού ήσουν, θρύλε μου. Πού ήσουν, θρύλε μου. Ο πρωταθλητής, πολύ ωραίο. Πρωταθλητή, πρωτοσέλιδο αυτό. Και ερωτηματικό, τεράστιο. Να σε φωνάζω έτσι. Πού ήσουν, θρύλε μου. Θρύλε μου. Να πω σε πάση μια κομμένα να της πω. Και αυτός ο Βιερίνια, την μπάλα. Ναι. Τι θα πει. Πόσα πλήρωσες την μπάλα, Βιερίνια. Αυτό θέλω να το δώσω, τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Το έκανα, το έχω μια φωτογραφία, να μην φύγει από το αρχείο μου. Τι γράφει εκεί στη γωνία. Λοιπόν. Εκτός, το πρώτο θέμα είναι του κόκκινου πρωταθλητή, παύλα γάτα, παύλα γάβρος, παύλα... Όλα μαζί, ναι. Όλα μαζί. Ένα γράμμα. Αυτό αχταρμά σου. Ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πόλη σε μπάλα. Μαύρο φόντο. Επίθεση στην μπάλα, ξεκάθαρα. Για να δούμε καμιά έξι στην εταιρεία. Πόσα πήρες για να πας δύο φορές με το Βιερίνια. Δώρο στο Καραϊσκάκι. Σε εισαγωγικά. Ναι, ναι. Ναι. Δώρο στο Καραϊσκάκι, δώρο και στην τύπο. Κάντε εικόνα λίγο, Βιερίνια. Κρατάει μια μπάλα και τη δίνει. Ωραία. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν στον κόκκινο πρωταθλητή. Παύλα, γάβρο, παύλα, γάτα, παύλα, σκύλο, παύλα, ό,τι άλλο γουστάρετε. Σε μια εφημερίδα που δεν πουλάει πάλι. Είχαμε ραντεβού στην Τούμπα, θρύλε μου, και δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Τέσσερα θαυμαστικά. Έχει τέσσερα, έσπασε το. Α, τρία θαυμαστικά, όχι λάθος. Τρία δουλεύει και ο Μπούζας, ναι. Τώρα όμως. Και 7 και 8, 3. Πανηγύριζαν ακόμη και τα τάκλιν, αν είναι δυνατόν. Πανηγύριζαν τα τάκλιν. Τόση λύσα κατά του Ολυμπιακού. Και πού να φανεί. Αυτοί είσαστε. Αυτοί είμαστε. Η γνωστή ζούγκλα στη Θεσσαλονίκη. Με το αλήτικο σύνδημα, εδώ θα γίνει ο τάφος σας. Κρίμα, ήττα σε παρένθεση. 1-3, όχι 3-1, δικό τους. Από μια ομάδα που την έχουμε. Την έχουμε. Άμα δεν την είχαν, θα έγραφε 8-1. Που τα πάντα τροπή για την ομάδα του Λουτσέσκου που δέχτηκε γκολ, εντάξει. Δυστυχώς όλα ήταν λάθος. Καταλήγει στην άλλη γωνία. Στην άλλη γωνία. Δυστυχώς όλα ήταν λάθος. Σιγά σιγά το αλλάζουμε το πρώτο. Κόκκινος δευτεραθλητής. Σιγά σιγά. Κάτσε να μην πάει και τρίτος, γιατί εκπλησιάζει τώρα. Έχουμε άμα κάνει διπλό η Ένωση στο Original 21, έτσι που τις φυρίζουν κιόλας, γιατί ο Βρέσκας 100-0. Προκαημένος Όφη, ακόμα κυλάει το αίμα του Όφη το αίμα στα σκαλιά του ΟΑΚΑ. Ναι. Εκδείξει ζητάει. Ναι, κανονικά. Τέλος πάντων. Πίκρα στον πρωταθλητή. Εντάξει, λογικό. Δεν πρέπει να το ξεπεράσουν. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ λοιπόν είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Να μάθουν να μην αφήνουν τον Σάβα στον Πειραιά. Έτσι, μπράβο. Ο Σάβα που πας. Φάνηκε η απουσία, ρε φίλε. Ξεκάθαρα φάνηκε η απουσία, φίλε. Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, καλό γούρι. Μπράβο. Τα ορφανά μικρόφωνα εκεί που καθόντουσαν. Περίμενα να μιλήσει κάποιος. Το δράμα των ορφανών μικροφώνων. Ναι. Εντάξει. Το κασετοφωνάκι που δεν πάτησε κανείς το play για να υποθεί η κασέτα ξανά. Κρίμα, κρίμα για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει στις τάξεις του. Εγώ θα ασχοληθώ με το Σισε, αγαπημένη μου κουβέντα. Πραγματικά δηλαδή είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι είναι ποδοσφαιριστής ο Σισε. Έχουμε και προτάσεις, ρε. Τι προτάσεις έχουμε. Για τον Σισε. Τι προτάσεις. Και τις αρνούμαστε και θέλουμε 18 εκατομμύρια. 18. Δεν διάβαζες πριν από τρεις λίγες μέρες. 18 εκατομμύρια. Θέλουμε, βέβαια. Ναι. Από ποιο, από το χαμόγελο του παιδιού. Για μένα φλερτάρει με Premier League. Ο Σισε στην Premier League δεν θα συναντά τίποτα ούτε και χειραψία στην είσοδο. Για μένα μπορεί. Τέλος πάντων, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις, μια ιδανική μέρα για τον ΠΑΟΚ. Η χθεσινή ξεκίνησε με την ΚΑΠΑ 20. Όπου το που λένε μου χατσιστραβό, το οποίο αν δεν το προσέξετε θα ξεκινήσω πόλεμο ευθέως πλέον. Με δύο γκολάκια καθαρίσε την ομάδα. Ναι, που... κάτι πρέπει να βρούμε να μαλώνουμε, δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να βρούμε να μαλώνουμε. Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, αφού η ομάδα, η αρμάδα του Παύλου Γκαρσία, η οποία έβαλε το πρώτο της γκολ, ενώ γίνονται δύο πέναλτι και δεν πέφτει κανένα παιδί, σηκώνεται και τελειώνουν τη φάση και τα δύο, και ο Λίρατζης και ο Χατζηστραβός. Μαγκιά τους. Μαγκιά τους. Όσοι ακούσαν το φερμουάρ, ξεντύνομαι σιγά σιγά. Εντάξει, ραδιόφωνο, συμβαίνουν αυτά. Μετά συνεχίστηκε, πήγαμε στο γήπεδο. Όλα πολύ πολιτισμένα.
Υπήρξε μια διάθεση του Ευάγγελου Μαρινάκη προσπάθησε, δεν μπορούσε. Να μπει μέσα στο αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν είχε διαπίστευση. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται και θα ήταν παράνομο, γιατί είναι κόντρα στους περιοριστικούς όρους που έχει και θα μπορούσε να συλληφθεί. Άρα ο ΠΑΕΠΑΟΚ τον προστάτευσε. Ναι. Για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί όσοι αντιπαθούμε κάποιον, δεν πάβει να είναι ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού. Ένας μεγάλου κλαμπ, ό,τι και να λέμε τώρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να τον αφήνουμε εκτεθειμένο στις άγριες ωρέξεις αστυνομίας. Και της Νότιχαμ. Και της Νότιχαμ, ναι, η οποία αστυνομία έκανε τη δουλειά της και της επιτίθενται αυτή τη στιγμή. Και μετά τα περσινά εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που είχε το πάτημα των περιοριστικών όρων και της μη ύπαρξης διαπίστευσης. Εντάξει, κάτι που άλλαξε μετά μάθαμε, αλλά υπήρχαν περιοριστικοί όροι που δεν άλλαξαν. Από τη στιγμή λοιπόν που συνέβη αυτό, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να αφήσει κανέναν άνθρωπο που θα μπορούσε να προκαλέσει τον κόσμο μετά τα περσινά. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στο γήπεδό μας. Στο δικό σας κάνετε ό,τι θέλετε, στα πλαίσια της νομιμότητας και όπως εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να λειτουργείτε. Αλλά... Πάτησε λίγο ο Κώστας. Στην αρχή πήγε μέχρι τη θύρα 4. Ναι, δεν το έδωσε, κανείς σημασία όμως. Πρώτη φορά που πραγματικά. Δεν είναι, παιδιά, είναι το στάτους μου μια μέρα πριν το παιχνίδι. Είναι όλο το κλίμα. Ότι να και αν έρχεται, να και αν δεν έρχεται, εμείς τη δουλειά να κάνουμε. Ναι, δεν ασχολήθηκε κανένας. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε να ασχολούμαστε τώρα με ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί. Γενικά στη ζωή μας θα πρέπει να αποβάλουμε τοξικούς ανθρώπους, να μην κάνουμε παρέα μαζί τους. Και με το συγκεκριμένο μηχανισμό εννοείται ότι δεν κάνουμε παρέα μαζί τους. Και δεν θα θέλουμε να κάνουμε και ποτέ παρέα μαζί τους. Πράγματι είναι πάρα πολύ απλά. Άρα λοιπόν, την ξέρω αυτήν. Την ξέρω αυτήν. Τι ζούμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. ΠΑΟΚ λοιπόν απέναντι σε αυτή την τοξική ομάδα έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε να την κάνει. Έπαιξε κανονικό ποδόσφαιρο. Πλέον γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εκτέθηκαν. Δηλαδή είναι παιδιά. Υπάρχει μια κοινή γνώμη που είναι ανεκπαίδευτη ποδοσφαιρικά. Όταν επειδή κάποιος παίζει γρήγορα και κάνει δύο συνδυασμούς, εντάξει, αλλά είναι 8 βαθμούς πίσω μου και πλέον 11, ωραία, δεν έχει καμία τακτική ισορροπία και παίζει με τα χωριά. Άλλοι δεν βάζουν το σεντρεφόρ, σε άλλους δίνει σεντρεφόρ και το ένα και το άλλο και μου τους βαφτίζεται καλύτερη ομάδα. Δεν έχει κερδίσει ντέρμπι εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά παίζει την καλύτερη μπάλα. Θα αυτή τη στιγμή που θα πρέπει να παίξει μπάλα και. Αυτοί είναι χαζοί, το πιστέψαν μόνοι τους ότι είναι καλύτερη. Ναι, όντως. Αλήθεια είναι αυτό. Το πιστέψαν, δηλαδή. Φάνηκε για το πώς ήρθαν. Ναι. Ήρθαν να παίξουν στην Τούμπα τώρα χωρίς εξάρι. Ήρθαν να παίξουν στην Τούμπα με Χριστοδουλόπουλο που τελευταία φορά που μάρκαρε είχαμε Πασόκ. Με Νάτχο. Το Ποντέσε που είναι 1-13 και στην άμυνα δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί όπως και να το κάνουμε. Ιδιαίτερα και το Φορτούνι που. Ηλεκτρίζεται, έχει αυτό το πρόβλημα, είναι πάθηση. Mm-hmm. Όταν τον ακουμπάει άνθρωπος, ναι. Πέφτει κάτω και σπαρταράει. Ναι. Ήταν πρόβλημα. Που το τύχαινε ο Βαρέλα. Πάθηση, χέλι λέγεται. Χέλι. Είναι που το τύχαινε ο Βαρέλα που είναι έτσι γυμνασμένος. Μου και φοβόταν μάλλον. Έχει μία φάση έξω από την περιοχή είναι και το μία. Το μακάρισμα μπου. Ναι, και μία. Ναι. Ο Βαρέλα τον κοιτάει, ειδικά στη φάση του που διαμαρτύρεται για πέναλτι ο Φορτούνης που πέφτει. Ο Βαρέλα σηκώνεται και τον κοιτάει. Με μια απορία, σου λέει είναι καθυστερημένος. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, έχει πάρει τέτοια πέρα το Φορτούνης, γι' αυτό κοιτάει. Ναι, κανονικά. Ναι, αλλά για κακή του τύχη, ο διαιτητής ήταν ξένος. Του έδωσε σπόρια στο μεταξύ. Ναι, τα λένε όλα. Αρκετά στημένα. Ναι, του έδωσε πολλά σπόρια. Εκεί προς το κόρνερ, στο ναι, πρώτο από την άλλη θα μπορούσε να βγάλει τη δεύτερη κίτρινη στο Σάχοφ, αλλά με το πνεύμα του αγώνα νομίζω δεν έπρεπε. Ήταν το δεύτερο φάουλ και πήγαινε στην μπάλα. Ναι. Και δεν βρήκε. Δηλαδή κολλημένο το πόδι κάτω, δεν είναι απλωμένο, το μαζεύει. Για μένα δεν είναι κάρτα. Τέλος πάντων, ό,τι και να λέμε, αυτοί το πιστέψανε. Πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εντάξει, και εμείς ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα γκολ. Και να αναλύσουμε μετά. Τα ψύχρεμα γκολ. Ειδικά το τρίτο ήταν πολύ ψύχρεμα. Ετοιμάστε λίγο τα κινητά σας να τα κρατήσετε αποδικευμένα. Εύκολο είναι εκεί που ακούς το ραδιόφωνο, ανοίξεις κινητό, πατάς το record. Ας το διάλογο. Και κατάνε, ναι. Ναι. Μπράβο, το έχουμε. Στέλιο. Μπράβο, Στέλιο. Ας βάλουμε τα γκολ λίγο. Για πάμε λίγο. Δεν ακούω τίποτα. We put this festival on you, Bosses, with all our
Δεν παίζει το πρώτο. Μπούκωσε το... η κονσόλα. Θα παίξει τώρα. Κι όμως τέτοιο, στη μετάδοση ήμουν πάρα πολύ ψυχραιμός. Στο τρίτο ξέρω ότι οι φήμες λένε ότι χρειάστηκε να μπει ένα μπιπ τώρα. Γιατί στο live υπήρχε ένα θέμα. Δεν ξέρω. Θα ακούσουμε ότι τον γκολ. Θα ακούσουμε. Για μένα κακός μπήκε μπιπ. Εντάξει, θα περίμενε. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη του προσπάθεια να αναπτυχθεί δεν έχτισε επίθεση. Ένα μεγάλη παλιά. Έπαιξε το ίδιο κάνει τώρα όμως. Και ο Πάοκ με τον Πίσεσβαν να πέρα τον Ακπομ. Πολύ χώρο για τον Ολλανδό. Ανεβαίνει ο Βιερίνια από αριστερά. Για να δούμε προϋποθέσεις για τον Πάοκ. Βιερίνια σουτάρει κοντράρει μπάλα. Ο γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Βιερίνια στο 3. Στο απέναντι γκάμα του Σα. Ο Πάοκ προηγείται νωρίς-νωρίς σε ένα παιχνίδι που είχε ήδη σε 3 λεπτά 2 τελικές. Ο Πάοκ ανοίγει το σκόρ με τον αρχηγό του που εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά του Ακπομ. Ο Πίσεσβαρ έκανε καλή περιστροφή. Βρήκε τον Βιερίνια. Αυτό σούταρε η μπάλα κόντρα στο Τωροσίδη. Πήρε μια καμπύλη και πήγε στο αριστερό γάμα του Σα. 1-0 για τον Πάοκ. Ο Σα ακούμπησε την μπάλα. Αφήνεις και λίγο καιρό να ακουστεί το σύνθημα και αυτό είναι εμπειρία, φίλε. Εμπειρία λέγεται. Εντάξει, πάμε στο δεύτερο, Χρήστο. Δεν είχε πολλά. Πίεση ψηλά. Απομακρύνει. Μια κεφαλιά. Ο Μαουρίτσιο. Πολύ ωραία για τον Πίσεσβαρ. Παίρνει πλάτο ο Ζαμπά και θα πάρει και την μπάλα τώρα. Προϋποθέσεις πάλι για τον Πάοκ. Ζαμπά πλησιάζει την περιοχή. Ανεβαίνει ο Μάτος. Σέντρα δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Ακπομ. Γκολ! Ο Πίσεσβαρ. Ο Πίσεσβαρ. 2-0. 2-0. Ο Πάοκ πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Στο 19. Πιάνει πάλι κοιμόμενη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Ακπομ είναι αυτός που δίνει την ασίστ με το κεφάλι. 2-0 ο Πάοκ στο 19. Το ρίσκο του Μάρτης μέχρι τώρα να παρουσιάσει αυτό το επιθετικό γενέα σχήμα πάει στράφη. Μετά τη φάση του Κανούρη ο Πάοκ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ. Ο Ζαμπά πολύ ωραία έστηκαν ένα δεύτερο δοκάρι και κεφαλιά του Ακπομ σε κενό τέρμα ο Πίσε. 2-0 ο Πάοκ. Ψύχρεμο. Αυτό ναι. Ψύχρεμο. Πάμε και στο τρίτο, Χρήστο. Θυμάμαι μια ψιλοπαράκουση στο τρίτο. Και πάει να γίνει το λάθος εκεί και κερδίζει την κόντρα. Ο Ακπομ βγαίνει στο τετατέτ. Πλασάρι. Γκολ! 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 Φεύγουν έτσι. Γκολ! 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 Τέλος! Τέλος! 3-0 ο Πάοκ! Απ' την εξαιρετική πίεση των παιχτών του ο Ακπομ κέρδισε την κόντρα. Έφυγε στο τετατέτ. Πλάσαρε σωστά. 3-0 ο Πάοκ! Όλοι του είπα στο πόδι. Ο Πάοκ είναι ουσιαστικά πρωταθλητής. Δύσκολα θα μπορέσει και να κλείσει με αυτό το τσέντρο που κάνει. Πώς πει στο έλεος. Έπρεπε να το κλείσεις έτσι το τέλος. Επιτακτικά, κατάλαβες. Μια παρατήρηση, αν επιτρέψεις να σου κάνω λίγο. Τι ήταν και ένα γόρε, παιδί μου, εντάξει. Τέλος. Το τρίτο, πώς πει στο έλεος. Παρετά και τα ακουστικά, δεν μας ενδιαφέρει άλλη μετάδοση. Θεωρώ στο λεξικό στη λέξη ψυχραιμία έχει δίπλα ένα μικρό Σταύρος Κόλκας ξεκάθαρα. Φάνηκε δηλαδή. Θέλω να κάνω μία αποκάλυψη. Α, στόχισα σε ένα ξεκαναπέκτη. Όχι, όχι. Τι να στοχίσεις. Ναι, ναι. Περιέγραψα τα γκολ. Τα περιέγραψες, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είπα 12 γκολ παραπάνω από όσο έπρεπε. Έχεις την εμπειρία, ξέρεις, περιμένεις και το replay. Δηλαδή εκεί που λες κόντρα από ό,τι το Ρωσίδι, σε κανονική ροή δεν το είδες με τίποτα. Τον άτομο ήταν κόντρα. Ναι, αλλά πολύ. Δεν... Ο Ρωσίδι ήταν ο άλλος. Ναι, ο Ρωσίδι. Στην αρχή πολλοί είπαν το Ρωσίδι, ναι. Σηκώσαν και οι δύο τα πόδια. Ναι, ενώθηκαν τα πόδια τους βασικά ουσιαστικά. Χτύπησαν τα πόδια τους. Έτσι είναι η ομάδα, αγάπη. Οι παίκτες ενώνονται. Ναι, ρε παιδιά, τα οι ομάδες που παίζουν τον καλύτερο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Ένα σώμα, μια ψυχή. Ναι.
Αυτές ήταν και οι περιγραφές στον γκολ, λοιπόν. Πάρα πολύ ψύχρεμες. Ναι. Θέλω να κάνω μια αποκάλυψη και μια καταγγελία. Η αποκάλυψη είναι ότι ο Σταύρος Κόλκας μετρούσε τους ρυθμούς πριν το μάτς. με το μοναδικό τρόπο την πατέντα αυτή του θείου. Καλημέρα, θείο. Ο Άγιος Αστασιάδης, ο οποίος μετρούσε με δάχτυλα τους σφιγμούς. Και τι γελάς, κινητό ο Σταύρος μπροστά του, στο χρονόμετρο. Τα δύο δάχτυλα στο λαιμό. 120 τους έβγαλε. Γύρω στις 7 και 10. Είναι το παιχνίδι, ναι. Ναι. Πήρε τηλέφωνο παιδίατρο. Και μετά. Με το χειρούργο, φίλο. Να σου πω, του λέω 120 φιγμή είναι καλά. Πού είσαι, μου λέει. Σκιάχτηκε λίγο. Καλά είσαι, μου λέει. Εντάξει. Ναι. Και μετά έχει το Σακισλόγλου προκλητικό. Με το ρολόι, με ρολόι που μετράει σφιγμού. Είναι αγάπη 56. 56 του Άκη. Του Άκη ήταν 56. Φοράω εγώ το ρολόι. Τσούπι 95 κατευθείαν. Ο Άκης θα δαλάει λάμα, δε. Ο δαλάει λάμα κανονικά, ναι. Και η καταγγελία είναι, Σταύρο και Αγάπη, δεν γίνεται εμείς οι δύο να χορεύουμε πυρίχιο που είμαστε μισή πόντι. Μισή πόντι. Συγγνώμη που έγραφα το μάτσο, παιδιά. Και 101% πόντια. Όχι, πώς σου είμαι. Η πόντι είναι αγάπη. Η πόντι είναι αγάπη, να κάνετε και να γράφει. Δεν χόρευε μαζί μας πυρίχιο. Συγγνώμη, πρέπει ήμουν επαγγελματίας, ας πούμε. Δεν είναι πυρίχιος αυτός, αυτό είναι το κλασικό. Ο πυρίχιος είναι πιο πολεμικό. Τι κάναμε εμείς. Εμείς χορεύαμε το κλασικό, εκείνο που πας το χέρι πάνω, χέρι κάτω, κεφάλι πάνω, κεφάλι κάτω. Θέλαμε μια καθοδήγηση. Δούλευα, δούλευα. Τα κάναμε καλά τουλάχιστον. Συγγνώμη, καλά τα κάνατε. Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά. Ναι. Μπήκα στο ρυθμό, ναι. Αλλά έπρεπε να δουλέψουμε εκείνη την ώρα κάποιοι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έπρεπε να γράψουμε λίγο το παίχτη. Σιγά. Έπρεπε κάποιο να γράψει το μάτς. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Θέλω να δω το Πούλιτζερ ή στο σπίτι. Στο σπίτι. Φτάσαμε και μισή, ήρθε η ώρα για του χορηγού μα. Στέργιο. Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Sold out ήταν και αυτές οι παραστάσεις που προηγήθηκαν. Παρασκευή και Σάββατο. Το 14 Φλεβάρι. Να θυμάστε ημερομηνία, να κάνετε κανένα δώρο, κάτι. Ναι. Στέργιο. Εν τι. Καλά, αγάπη. Λοιπόν, Τάκη Ζαχαράτου, επόμενη παράσταση 15 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή. Όπως λέει και εσύ, αγάπη. Είμαι χαμός. Στο Ticket Services. Χαμός. Από που μπορείτε να πάρετε και να προμηθευτείτε εισιτήρια. Οι επόμενες παραστάσεις δείχνουν να έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, κάντε μια προσπάθεια. Καμιά φορά υπάρχει καμιά κύρωση ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν εισιτήρια ακόμα για την τελευταία παράσταση 24 Φεβρουαρίου. Δεν είναι απίθανο να γίνει κάποια νέα παράταση. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, φροντίστε εγκαίρως να κλείσετε θέση στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservices.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-567, πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να πάτε στο θέατρο Βεργίνα, αυτό φυσικά είναι προαιρετικό, δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου και πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό φροντίζει για την ανακαίνιση του μπάνιου σου και αναβαθμίζει τη ζωή σου. Προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτούς κατάλληλους ανθρώπους. Αναδομό.gr το site για να μπεις και να πάρεις μια γεύση υπό ανάλογες ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων και στοίχημα.gr. Επιτέλους πληρωθήκαμε. Εσύ με τι πληρώθηκες από το στοίχημα που όλοι τα χάσαμε όλα εσύ. Εγώ πληρώθηκα με Άσο Ατρόμητο α. Και πάω Ολυμπιακός Άσο από το ημίχρονο. Όχι, μας πρόδωσε χθες στο Gold Goal και στη Juventus και στη City με την Chelsea που η Chelsea ξαφνικά δεν ξέρω, ξέρασε να παίζει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Έχει και σήμερα Super League 2 μάτς. Έχει κάτι ξέπαρκα παιχνίδια. Έχει, παιχνίδια έχει, Ισπανία, Γερμανία 2. Έχει και σήμερα επιλογές. Και από αύριο Champions League και Europa League κανονικά μέσα στην εβδομάδα. Και μπάσκετ και πάρα πολλά τα live παιχνίδια. Live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα. 24 ώρες υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη της στοίχημα. Εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα ανά παιχνίδι. Και φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της στοίχημα. Στη διάθεσή σας όλη την ημέρα, όλη τη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε και το Serie Application. Μπείτε, είτε έχετε κινητό iOS είτε Android, κατεβάστε το Serie και διεκδικήστε πάρα πολλά κέρδη, 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Αυτά, πάμε πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε πάλι, ακούσαμε τα γκολ, κάνουμε ένα ψηλό χαβαλέ στην αρχή, πάμε να δούμε λίγο το παιχνίδι πώς ήταν. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 2, να πείτε τα δικά σας. Μετά τη 1.
Λάθος. Πάμε ξανά. Θα ανοίξουμε γραφή. Έχω μπερδευτεί. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ακούσαμε τα γκολ. Ακούσαμε τα. Κάναμε και το χαβαλέ. Κάναμε και το χαβαλέ. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά τη μία. Στο επόμενο διάλειμμα, δηλαδή, μετά το επόμενο διάλειμμα. Να πείτε και στα δικά σας, να ξεχαρμανιάσετε. Τόσα έχετε ακούσει. Περάσαμε ένα χρόνο πιεστικό, ένα χρόνο ανεπόφορο. Αυτή η ομάδα κράτησε. Βγήκε πιο δυνατή από αυτή την ιστορία. Έχει μία σεζόν μνημείο μέχρι τώρα, δηλαδή πώς θα τη χαρακτηρίσεις. Στο πρωτάθλημα είναι αίτητος ο ΠΑΟΚ, έχει 18 νίκες, 2 ισοπαλίες. Και οι 2 ισοπαλίες, η μία ισοπαλία ήταν με 10 παίκτες 65 λεπτά. Στην άλλη ισοπαλία δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. 24 μάτς και μείον 2 ξεκίνησε. Και μείον 2. Είναι συν 9 από το δεύτερο Ολυμπιακό, συν 11 κανονικά μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορεί πλέον να αμφισβητήσει κανένας τον ΠΑΟΚ. Κανένας. Τον μπεκιάστηκαν όλοι. 1,5 χρόνο. Εμφανίστηκε μια μπανάνα σε στοματάκι. Κντουπ! Με τη φλούδα. Με τη φλούδα. Με τη φλούδα. Με τη φλούδα, γιατί αν δεν έχει τη φλούδα μπορεί να τη δαγκώσεις. Ωραία, να τη λιώσεις λίγο. Γκρούτσου, γκρούτσου, γκρούτσου. Ωραία. Ναι. 24 μάτσες Ντούμπα, μόνο νίκη στο πρωτάθλημα. Από το Μάιο του 17 η τελευταία. Ένα μάτς πολύ μυστήριο. Ναι, ένα φίλο εδώ έχει μια πολύ καλή μαρκετίστικη ιδέα. Γιατί στο Κορδελιό φημίζονται για τις μαρκετίστικες ιδέες. Πλάκα κάνεις. Ναι. Η μαρκετομάνα. Μαρκετομάνα. Η μαρκετομάνα. Market mother, για πες. Ναι. Αληθεύει ότι η Λάκτα το θέλει εν ώψη τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου να χρησιμοποιήσει το ποδοσφαίρο του προβαταθλητή για την ερωτική καμπάνια τη. Θα μπορούσε. Προβαταθλητή, θα μπορούσε. Γενικά, η πρόταση. Σανοθλητή. Το έθετο του σανοθλητή. Είναι πάρα πολύ καλή η ιδέα σου. Θα το μεταφέρουμε στο τμήμα marketing που δεν υπάρχει για τη συγκεκριμένη εφημερίδα, γιατί ποιος θα διαφημιστεί. Όχι, έχει κάτι για ανατομικά για τα πόδια. Κάτι καλτσάκια. Για τα πόδια. Το βλέπω πριν. Και τον κόλο να μην έχει. Όλα τα άλλα. Δεν άντεξα. Δεν άντεξα. Προκαλεί. Εντάξει, το σύνολο κρατιέμαι να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Δεν έχουμε επίπεδο. Εδώ κάτω αριστερά. Βαρισάν. Βαρισάν. Ναι, Βαρισάν. Πώς δεν το κρατάει ο Τζίλος. Κάλυψες διαφορισμένες συμπίσεις για ξεκούραστα πόδια που δεν είχαν. Είναι το πρόσεξα όμως. Δεν είχαν ξεκούραστα πόδια. Ειδικά τον Άτχο ήταν τα πόδια, ήθελε μια Βαρισάν. Όχι ότι φταίει η εταιρεία, εντάξει. Δεν φταίει η εταιρεία, όχι. Τι να κάνει η εταιρεία. Όχι, φταίει η εταιρεία. Φταίει η εταιρεία, ναι, φταίει η εταιρεία. Τι καλτσάκια είναι αυτά. Σε καλτσόν έχει με σχήματα. Αυτά τα χαριτωμένα που φοράνε με ακρίδες και τέτοια. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ λοιπόν κατέβηκε στο παιχνίδι. Αφού άκουγε εδώ και κανένα 1,5 μήνα ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ κατέβηκε. Με ένα σχήμα το ίδιο με την ΑΕΚ, για να μην έχουμε προβλήματα. Να σκέφτεται το προπονητή του, χαλάει φαία ουσία τώρα χωρίς λόγο. Παρένθεση. Έχω πει και την ενδεκάδα και την αποστολή. Από την Πέμπτη. Έτσι είναι, αγάπη. Ναι, και εμείς την ξέραμε την ενδεκάδα και την αποστολή και δεν την γράφαμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι. Άστος, μπας και νομίζουν κάτι άλλο. Τι να κάνουμε. Συνέχισε. Ναι. Ξεκινάει το παιχνίδι λοιπόν με τις δύο ομάδες επιθετικές, είναι η αλήθεια. Έκανε και ένα σούτο Χρυστοδουλόπουλος εκεί. Ήταν η παρουσία του όλου στο παιχνίδι. Βγήκε στο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια ωραία δημιουργία παριστερά με τον Καντουρί, κακό κοντρούλ του Μαουρίτσιο. Και μετά έρχεται το παστέλι του. Τι είναι αυτό, ρε. Ηρωνευόντουσαν τον Βιερίνια πέρσι. Ενώ παίζανε με τα λεφτά του, την ψυχή του και όλα αυτά. Τον ηρωνευόντουσαν. Τι είναι αυτό, ρε. Κάνε τζιφ, τζιφ ήταν αυτά. Ναι. Τζιφ κάνανε. Τι είναι αυτό, ρε. Όταν έβλεπε τα καραγκιοζλίκια του και φεύγουν από το γήπεδο, πάρε το παστέλι στο πρώτο γύρο με τον Βούκοβιτς από τη σέντρα του Βιερίνια, να του φεύγει μπάλα του Γιαννιώτη. Δηλαδή κατέστρεψε την καριέρα του Γιαννιώτη. Την κατέστρεψε εκείνη η φάση. Καταστράφηκε, ωραία. Ο Βούκοβιτς που έγινε πρώτο κόριστα στον κόλλο από εκεί και πέρα. Ναι, τρία έχει. Έβαλε μετά. Ναι, τρία έχει. Θα μπορούσε χθες να έχει ένα ακόμη. Και πιάνει το παστέλι, πιάνει το ξερό χθες. Η μπάλα γκελάρει λίγο πριν τη βρει, παίρνει λίγο ύψος. Κοντράρει στον Άτχο που είναι η έμπνευση του Μάρτινς. Ναι, ναι, ναι. Την ακουμπάει την μπάλα ο Σα, αλλά μένει. Δεν μπορεί να τη βγάλει. Πάρει το παστέλι στο 3 μόλις. Και τι γίνεται εκεί πέρα. Ο Ολυμπιακός που μόνο νίκη θέλει, ξαφνικά πρέπει να βάλει 2 γκολ και να μην φάει για 87 λεπτά. Κάτι αδύνατο.
Το έγκλημα του Μάρτινς εννοείται είναι ότι δεν παίζει με κόφτη και μπροστά από τους δύο κεντρικούς χαφ παίζει με Ποντένσε, Φορτούνη, Χριστοδουλόπουλο, ο τελευταίος πιο εύκολα μαρκάρι, ο τραγουδιστής Χριστοδουλόπουλος, αντίπαλο παρά ο Λάζαρος. Τα φιλιά μας στο Μάκη. Τα φιλιά μας στο Μάκη, το προσκριτήριο που με έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται. Θρύλε μου. Είναι δυνατόν, θρύλε μου. Εσύ που μου τάζες δίπλο μέσα στην τούμπα. Βαγγέλη μου. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Κώστα. Ανέβασε κάτι λιοντάρια με το λευκό πύργο. Άντε, βρε. Μου γράφει ένας. Πω από τη μέρα αυτή για τον Κώστα. Λέει, 6 έφαγε τη Σέρση, 3 Ολυμπιακό. Μαύρη μέρα, 9 γκολ μέτρησε. Η Νότια τι έκανε. Δεν είδαμε. Ποιο ασχολείται. Ποιο ασχολείται. Τέλος πάντων, επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι πολύ νωρίς. Ο Ολυμπιακός αντιλαμβάνεται και ότι πρέπει να πάρει ακόμα μεγαλύτερα ρίσκα. Ο σχηματισμός του είναι αστείος αμυντικά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κάνει πάρτι στο μισοδιάστημα με τον Μπίσεσβαρ. Η μπάλα περνάει για πλάκα. Έχει σε πολύ καλή κατάσταση Μαουρίτσιο, Βιερίνια, παίκτες τέλος πάντων που προωθούν το παιχνίδι. Η μπάλα φτάνει εύκολα στον Μπίσεσβαρ. Ο Ζαμπά είναι σαν να παίζει χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή τον Κούτρι. Που τον θέλει η Σαμπτόρια, η Μπαρσελόνα, ναι, η Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Σικάγο Μπούλς. Και η Cleveland Cavaliers. Ωραία. Δεν έχει κόψει το Ζαμπά. Δηλαδή, τι να σου, ούτε στο ημίχρονο, στην ανάπαυλα. Ναι, ναι. Ούτε τον δρόμο δεν του κόψει για τη φυσούνα. Δηλαδή, τον περνάει όπως θέλει ο Ζαμπά. Τον περνάει από εδώ, τον περνάει από εκεί, τον περνάει παραπέρα. Εύκολα ο ΠΑΟΚ. Φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός απειλεί από τα 30 μέτρα. Δες και παίζουμε ράγκμπι. Αυτά τα σουτ που κάνουν για να πάει μπάλα πάνω από εκείνα τα ξύλα. Ναι, ναι. Κάπως έτσι παίζαν αυτοί. Απλά επειδή ο Έλληνας δεν ξέρει μπάλα, θεωρούν δηλαδή επειδή αλλάζουν γρήγορα την μπάλα και είναι, έχουν λίγο φινέτσα. Δηλαδή ο Γκιγέρμε έχει πιο ωραία φινέτσα από το Σάχοφ. Γιατί ο Σάχοφ είναι σαν να παίζει με πλατυποδία. Ναι. Αυτό τον Έλληνα τον επηρεάζει, ρε αγόρι μου, τον Έλληνα ποδοσφαιρόφιλο και τον Έλληνα δημοσιογράφο αθλητικό που δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Ότι ο Σάχοφ κάνει 73 πράγματα παραπάνω από τον Κιγέρμα μέσα στο κήπεδο, δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει. Τέλος πάντων, με τα πολλά, ο ΠΑΟΚ σκοράρει. Φτάνει με άνεση στην περιοχή γιατί ο Μπίσεσβαρ δεν μαρκάρεται, γιατί ο Ζαμπά κάνει πάρτι, γιατί ο Ακπόμ είναι λίρα 100. Που μέσα σε εκείνο το σημείο δεν είχε φτάσει τα επίπεδα των προηγούμενων που είπες. Ποιος? Ο Ακπομ, μέχρι το δεύτερο γκολ. Από εκεί και μετά αρχίζει και ανεβάζει. Και όμως τον γκολ το πρώτο από αυτό ξεκινάει. Ναι, αυτός κάνει καλή περίσταση και βγάζει τον πίσω μόνο του. Δεν είναι. Όταν ο παίκτης κινείται συνεχώς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει κάπου να κουμπίσει την μπάλα, ρε φίλε. Και τον Ακπομ όταν πήρε την μπάλα τον κόψε μισή φορά. Τους περνούσε από εδώ, τους περνούσε από εκεί, τους περνούσε παραπέρα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Έχει και λίγο το κοκαλάκι της νυχτερίδας, ο Τσούμπα. Είναι παπαγιός, που λέει και ένας συμπαίκτης του. Παπαγιός. Παπαγιός, ναι, είναι, σε μπερδεύει. Παπατσούμπα. Μπερδεύεται και μόνος του λίγο μερικά. Μπερδεύεται. Εδώ πήγε να βγάλει την πλούζα, θα πνιγότανε. Θα φτάσουμε και εκεί. Πήγε να βγάλει την πλούζα. Θα φτάσουμε και εκεί με το τεράστιο αυτό που λένε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και έρχεται το δεύτερο γκολ με το Ζαμπά. Εδώ μιλάμε για ομάδα. Τι. Στο στόμα θα το πάρω. Ποιος είμαι ο Μάρτινς. Πόσο πιο κοντά ρε. Να το κάνω και... Ο Μάρτινς ήταν FM. Τι λέγαμε. Α, έγινε το δεύτερο γκολ στο 19, αφού είχε χάσει και μια ευκαιρία ο Καντουρί. Που του σκάει μπάλα μπροστά. Ένα βήμα μπροστά μα ήταν. Ήταν παστέλι και εκείνο. Πάλι δημιουργία σε Ζαμπά. Η συγκεκριμένη φάση. Έρχεται τον γκολ λοιπόν, πάλι από Ζαμπά. Γίνεται η σέντρα δεύτερο δοκάρι. Εδώ ο συγχρονισμός του ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικός γιατί το ανέβασμα του Μάτους είναι στην κατάλληλη στιγμή που αναγκάζει τον Κούτρι να κλείνει προς τα εκεί. Βρίσκει τα μέτρα ο Ζαμπά να βγάλει τη σέντρα δεύτερο δοκάρι. Ο Ακπομ δεν θέλει να κάνει πάσα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά επειδή είναι παπαγιός, στρώνεται η μπάλα. Στον Μπίσεσβαρ, ο οποίος δεν πιστεύει ότι είναι τόσο μόνος, κοντοστέκεται μέχρι να τη βάλει μέσα. Λέει είναι 2 με 6. Ναι. Δύο παίκτες του ΠΑΟΚ με 6 του Ολυμπιακού είναι. 2 με 6 είναι. Γίνεται το 2-0 και εκεί κάπου ο ΠΑΟΚ αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται πίσω από την παλίτσα, αφού είστε καλύτερη ομάδα, ρε φίλε, και είστε μια μικρή Μπαρσελόνα, και ότι κάποτε το ποδόσφαιρό σας θα διδάσκεται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Ελάτε, βάλτε μου γκολ. Στο 2-0. Εκεί ο ΠΑΟΚ το κλειδώνει. Φάση καθαρή δεν υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Καθαρή είναι αυτή η φάση του Ντίας στο δεύτερο ημίχρονο που σπάει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν φτάνουν
σε τελική προσπάθεια πάλι. Έρχεται ο Βαρέλα σαν να μην τρέχει τίποτα, με μηδέν σφιγμούς, παίρνει την μπάλα και φεύγει. Ο ΠΑΟΚ έχει τις φάσεις, έχει του Καντουρί, έχει και μια-δυο ακόμη στο ανοιχτό γήπεδο και έρχεται ο Σισε. Α, έχει τον γκολ του Ακπομ που ξεκινάει από κλέψιμο στο Σισε, ναι, ο οποίος είναι σε όλες τις φάσεις μέσα. Δηλαδή πραγματικά, αν θέλουν να κάνουν ένα ποτ πουρί σε μια ομάδα που τον θέλει και θέλει να δώσει 18 εκατομμύρια, αρκεί αυτό το παιχνίδι να κάνουν ένα βίντεο με highlights του Σισε, αρνητικά. Του κλέβει την μπάλα, ο Μπίσες Βαρκή αργεί να τον παίξει λίγο. Ναι, γενικά το έπαιζε γρήγορα. Αργεί να τον παίξει εκεί, τον βγάζει offside. Σκοράρει ο Ακπομ. Τρελαίνεται πάλι γιατί λέει φτάνει, ρε παιδιά. Αυτό βάζω, μετρήστε το. Αλλά ήταν offside αυτή τη φορά, είναι η αλήθεια. Έρχεται μετά η άλλη πίεση του Σέρτζι Ολιβέιρα, σωστά στον Κεραίρο. Ωραία, χαλάει την ποιότητα της πάσας. Γίνεται διεκδικήσιμη. Ο Παπαγιός παίρνει την κόντρα. Παίρνει την κόντρα ο Παπαγιός και όχι παίρνει την κόντρα. Χρειάζεται απλά ένα κοντρόλ για να βγει τα τέτ. Εντάξει, το πλασέ είναι τέλειο. Δεν μπορεί να κάνει όσα τίποτα. 3-0 ο ΠΑΟΚ. Και εκεί κάπου η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος. Όχι με 2-0 δεν είχε τελειώσει. Αλλά στο 3-0. Το κάνεις πιο εμφατικό. Το κάνεις εμφατικό και μπορείς να. Δεχόμαστε ένα γκολ. Γιατί χαλαρώσαμε λίγο, είναι η αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι ο Πασχαλάκης μπορούσε να το κάνει λίγο πιο. Δύσκολο ήταν. Δεν λέμε ότι φταίει, αλλά τα έχει αυτά. Ανέβαζε πόδι δηλαδή. Και έβαλε χέρι, τέλος πάντων, και στρώθηκε μπάλα στον Ποντένσε. Ο ΠΑΟΚ γενικά το πήρε πολύ εύκολο το παιχνίδι. Με τέτοιο τρόπο που αναρωτιούνται τα πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού πού ήταν το φαβορί. Πολύ καλό πρωτοσέλιδο το φως. Ναι. Που εντάξει είναι, έχει την κουλτούρα. Έχει την κουλτούρα, έχει ξεφωνηθεί δηλαδή, και καμιά 54 φορές από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ατυχής επιλογή, λανθασμένη προτίμηση του Νάτχο αντί του Καμαρά, αφού ο Ισραηλινός δεν αποκρίθηκε στο αμυντικό transition, δεν βοήθησαν ανασταλτικά η Λάζαρος και η Ποντένσε. Γιατί βοήθησε ο Νάτχο στο δημιουργικό. Χωρίς αρχή και τέλος, ανέτοιμοι για ένα τέτοιο μάτσι Πειραιώτες, αποδιοργανώθηκαν νωρίς και στάθηκε αδύνατο να απειλήσουν. Το μόνο που κατάφερε να μειώσουμε τον Ποντένσε. Διαβασμένος ο Λουτσέσκου, τραγωδία, έχασε δίκαια από τον πολύ καλύτερο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, με ουσιαστικά εκτός τίτλου, πιο βασισμένος σε κάθε φάση ο δικέφαλος, ευνηδία στους Ερυθρόλευκους. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ το κάνει όπως πρέπει. Είναι ένα γκρουπ τόσο ισχυρό που δεν αλλάζει η μορφή του και ο τρόπος παιχνιδιού του σε σχέση με την πίεση ενός αγώνα και την ένταση που υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ ήταν κανονικός, το μυαλό του ήταν καθαρό, η ρόλη ήταν ξεκάθαρη. Γι' αυτό είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι ένα γκρουπ πάρα πολύ δουλεμένο, ένα γκρουπ το οποίο έχει έναν κινησμό, δεν είναι εντυπωσιακό, αλλά στα καλά του διαστήματα δεν μπορεί να τον παίξει κανείς. Ήταν πολύ κομβικό το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βολευόταν και με δύο αποτελέσματα. Ναι. Δεν θα πάθαινε κάτι με το Χ. Γι' αυτό έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν το φοβάμαι το παιχνίδι. Και μου λέγανε όλοι, α, ούσου του. Μόνο στη λογική μπάλα είναι και μπορεί να κάνει 15 τελικές και να μην πει, αλλά τώρα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ένα γκολ στις 6 τελικές και οι άλλοι έχουν ένα στα 15. Δηλαδή αυτοί για να μου βάλουν δύο γκολ να με κερδίσουν, γιατί ένα θα βάλω, θα πρέπει να έχουν 30 τελικές. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και υπάρχει και το διάστημα 20 με 35 που ο ΠΑΟΚ χάνει ευκαιρίες με μεγαλύτερη το δοκάρι του Σάχοφ. Έχει δοκάρι, ναι. Να ανοίξει το μάτι και να πάει για μια νέα σέρες. Να μπει στο κλίμα από το ημίχρονο 3-0. Ναι, ρε, ναι. Ρε. Εσύ δεν ήθελε πολύ. Του ακμό, η πάσα του πίσω στον ακμό να γίνει εκεί 0-3. Ένα 0-4 λίγο πιο μετά. Και ένα δοκάρι του Σάκοφ να είναι πιο, λίγο πιο μέσα. Γιατί... Εντάξει, δεν γίνεται να πάρει και όλα μέσα. Εντάξει, ναι. Και ας μειώσουμε λίγο τα δοκάρια σε σχέση με την ΑΕΚ. Ναι, χρήσιμο αυτό. Χρήσιμο, στατιστικά. Στατιστικά δεν ναι. ξέρω αν το πιάνουν στην ΑΕΚ, δεν ήταν γεμάτο δοκάρι. Ίσα-ίσα έκλειψη κατάλαβα. Ήταν 30% δοκάρι. Όχι, άλλαξε πορεία. Δεν έκλειψε. Αν μας το πιάσουν για ένα. Δεν έκλειψε. Αν μας εκλείψουν έτσι. Δεν είναι εκλείψιμο αυτό. Μπορεί να σου πει, φίλο, ο ρεπόρτερ τη ΑΕΚ που είναι και ειδικοί άνθρωποι στα δοκάρια, ότι κοίταξε η μπάλα πήγαινε out ήδη. Άρα δεν το μετράω, ρε παιδί μου. Δεν το μετράω. Ας μετρήσουμε γιατί έχουμε μείνει πίσω. Σου τραβούνε γκολ. Ναι. Α, πάει έτσι. Ωραία. Υπήρξε και η αλλαγή του Σέρτζι Ολιβέιρα. Μπήκε σε ένα παιχνίδι ψηλής έντασης. Του έκανε ένα πέναλτι ο Σισε και εκεί είναι μέσα. Καταφέρνει και αυτό. Δεν το δίνει ο Μανθάνο. Ο οποίος δίνει σπόρια στον Ολυμπιακό, λέω εγώ. Δεν ήταν τόσο. Και ένα offside του Μάτος δεν ήταν. Στην ευθεία είναι. Η ευθεία είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Λέω εγώ πάλι. Γενικά όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η επικράτηση του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν πηγαίνει στα χέρια του πανάξια.
αν ψάξουμε να βρούμε τις τελευταίες κατακτήσεις πρωταθλημάτων, τόσο ξεκάθαρη κατάκτηση δεν υπάρχει. Όλα αμφισβητούνται. Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Εκτός από τους καθυστερημένους, τα ζώα, τους στόκους, το 0 IQ, αυτοί που μετράνε το IQ τους και νομίζουν όλη τη χάρα στο μηχάνημα, που λένε ότι πουλήσαμε τη Μακεδονία για ένα πρωτάθλημα, δηλαδή μιλάμε για βλάκες. Βλάκες. Το έκαναν και ο παδί του Ολυμπιακού σε αυτή την εκπομπή που έχουν. Ναι. Ο Περμανάντ με τον άλλον. Ο Μίστερ Περμανάντ, ο οποίος ξεσάλωσε τις προάλλες με χαρακτηρισμούς κτλ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στην ίδια γλώσσα, αν και το κατέχουμε το άθλημα. Ο Περμανάντ είχε πει πέρσι τον, στο τέλος της σεζόν ότι αν δεν πάρουμε του χρόνου το πρωτάθλημα, δηλαδή φέτος, θα κουρευτώ γουλί. Ωραία. Οι άντρες, θα το θυμίσουμε. Οι άντρες τάκη κρατάνε τις υποσχέσεις. Ναι. Όταν, και όταν τις κάνεις δημόσια, ένα παραπάνω. Ναι. Ε? Ναι, ναι. Θα πρέπει. Θα πρέπει. Αυτή η μπούκλα βέβαια θα ρίψει από την ελληνική κοινωνία. Η υπενθύμηση της ύπαρξης του Περμανάντ. Καλύτερα μπούκλα. Ναι, με μπούκλα. Ναι, δεν το φαντάζεσαι. Ωραία. Τη συγχωρούμε, δηλαδή. Τάκη, δεν πειράζει. Μπούκλα. Κοιτάξτε τώρα. Δεν νομίζω ότι είτε με μπούκλα είτε χωρίς μπούκλα έχει κανένα σουξέ. Εντάξει. Δεν το λες και σφίχτη. Ναι, δεν θα βελτιωθεί πάλι. Ναι, βλέπετε, εντάξει. Εγώ έχω την 60 χρονών. Φέρνει λίγο σε βάτραχο κάπου. Ναι, δεν ξέρω. Φέρνει λίγο. Κακιά στιγμή. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που στο μευτήριο λες επιστροφές δέχεστε. Ναι. Περιμένουν σε 9 μήνες αν είναι αλλάξει. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ πανάξια. Πήρε αυτό που ήθελε. 20η αγωνιστική αίτητος. Τώρα πλέον ο στόχος για εμένα από εδώ και στο εξής είναι ξεκάθαρος. Έχει να κάνει με το κύπελο που είναι τίτλος. Δηλαδή αν μπορέσουμε να κλειδώσουμε και το πρώτο double της ιστορίας μας και να φτάσουμε τους 10 τίτλους, είναι διψήφιο το νούμερο, θα έχουμε 4 στα τελευταία 3 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ένα είναι το κύπελο λοιπόν. Το άλλο είναι σοβαρότητα μέχρι τέλος. Μήπως και το κατακτήσουμε αίτητη. Υπάρχει το πρόγραμμα που λες ότι μπορούμε. Πλέον, ναι. Δεν νομίζω κάποιος να έχει ενδιασμό, Σταύρο, για αγάπη ότι η ομάδα θα χαλαρώσει οτιδήποτε άλλο. Όχι, είναι σοβαρή μια ομάδα. Εγώ γι' αυτό μιλάω έτσι. Ότι... Ναι, εγώ γι' αυτό μιλάω έτσι. Ότι το πήραμε. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτή η ομάδα να κάνει 4 γκέλες στα 4 παιχνίδια. Από ποιον να κάνει γκέλα. Απλώς σου βγάζει τη σιγουριά. Παίζουμε, ότι... δηλαδή, παίζουμε τώρα με τον Απόλλων Σμύρνης. Που τον σέβομαι, δεν μιλάω αποτιμητικά, έκανε μεγάλο διπλό στον Πανιόνιο και παίζει το παιχνίδι του. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα πας να κερδίσεις σε ένα γήπεδο που δεν το συνηθίζεις να κερδίζεις, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, έχουμε τον Άρη στην Τούμπα. Ναι. Okay, ντέρμπι, αουσουτού. Άλλο μάτς, διαφορετικό. Άλλο μάτς, δεν νομίζω ότι έχει τα φόντα ο Άρης να μας εγκλωβίσει ιδιαίτερα, παρότι έχει σφίξει τελευταία. Μετά, αμυντικά. Μετά Παναθηναϊκός. Μετά πάμε στο ΟΑΚΑ. Οκ. Okay. Παναθηναϊκός ιστορία. Εντάξει, σύλλογος μεγάλος. Αλλά η κατάστασή του δεν σε πείθει ότι μπορεί να σε, να σε κερδίσει. Αν μη τι άλλο. Μετά, ο Ατρόμητος στην Τούμπα. Χωρίς τους δικούς μας. Αντίο ζωή. Πάμε παραπέρα. Αγρίνιο. Αγρίνιο έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Έχει, ναι. Πιθανότητα και το Αγρίνιο, επειδή θα βγαίνει και ο 7ος, πιστεύω, Ευρώπη, θα έχει ψηλό κίνητρο. Ναι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα τιμωρηθεί και για τον Άγιαξ και ο Παναθηναϊκός δεν δικαιούται. Άρα μπορεί και ο 7ος να βγαίνει Ευρώπη. Άρα ο Πανετολικός είναι μέσα στις ομάδες που μπορούν να βγουν Ευρώπη. Μετά Πηγάδια. Μετά Πηγάδια. Να είχαμε να λέγαμε. Λαμία, Λαμία εντός, Λάρισα εκτός. Και τελευταία αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο. Πάω Κλεβαδιακός. Και τελευταία αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο, λέω εγώ, γιατί ο Χρυστοβασίλης δεν είχα ζώσει. Στην Τούμπα. Δεύτερη έδρα έχει δηλωμένο το Καφτατζόγλιο ο Χρυστοβασίλης. Δεν μπορεί να δηλώσει που κουστάρει. Στέργιο μου. Παλιά στα γύρω, Σταύρο μου, θυμάμαι εγώ. Ναι, παλιά. Κάτι φιέστε σε Βέρεια Ολυμπιακό στο παλιό Καραϊσκάκι. Μια χαρά γίνονται. Καφτατζόγλιο, ναι. Ωραία θα είναι και αυτό. Εγώ λέω στο Καφτατζόγλιο θα γίνει. Αυτό που έλεγες πριν εντωμεταξύ, διαβάσαμε πριν, ας πούμε, σε ένα site στην Αθήνα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο νικητής και ο καλύτερος στο 90 λεπτό και ο Ολυμπιακός παραμένει καλύτερος της χρονιάς. Γιατί παραμένει. Τι? Είχε γράψει κάποιος εδώ πέρα πριν, ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει, ο Ολυμπιακός παραμένει καλύτερος χρονιάς, ο ΠΑΟΚ είναι νικητής και καλύτερος στο 90 λεπτό. Μπορείς να το δεις και έτσι, κατάλαβες. Ναι, υπάρχει και αυτή η οπτική. Άμα θέλεις να περάσεις τα δικά σου, θα περνάς με κάποιο τρόπο, εντάξει. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω απλά να πω ότι πολλοί από εσάς χρωστάτε μία συγγνώμη
και στο Λουτσέσκου και σε αυτά τα παιδιά. Γιατί αρκετά από αυτά βρέθηκαν στο στόχαστρο ορισμένων από εσάς. Η ομάδα αυτή έχει κάνει όλο τον κόσμο περήφανο. Εδώ και 1,5 χρόνο και θα συνεχίσει να τον κάνει για πολύ καιρό ακόμα. Και προτεργάτης είναι ο Ράσμον Λουτσέσκου. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι για αυτά τα ρεκόρ. Okay, μπορεί και ο Πάκου με ένα άλλο προπονητή να ήταν πάλι πρώτος και να ήταν κοντά στο πρωτάθλημα. Τα ρεκόρ αυτά είναι τεράστια συμβολή του Ράσμον Λουτσέσκου. Που πάει η ομάδα με το πόδι στο γκάζι σε κάθε μάτς. Και έχει να χάσει του 24 μάτς, να χάσει βαθμό. Ο Λουτσέσκου έχει εκπαιδεύσει όλο τον ΠΑΟΚ να σκέφτεται ποδοσφαιρικά. Αν δεις τον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν και ο Γιωργάκης δεν είναι και πιο ποδοσφαιρά άνθρωποι του πλανήτη. Όμως ναι, έχουν, υπάρχει αλλαγή. Ο Γιωργάκης σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο ήταν εκπληκτικός. Ό,τι Μπινελίκη έφαγε το καλοκαίρι. Ναι. Ωραία. Πλέον βλέπεις ότι σκέφτεται ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι. Εντάξει, να τα λέμε όλα όπως λέμε τα στραβά, να λέμε και τα καλά. Ορισμένοι να μάθετε μπάλα και ορισμένοι να μάθετε να αγαπάτε την ομάδα. Και να μην σε μια στραβή βρίζετε τον Ελ Καντουρί, βρίζετε τον Μπίσεσβαρ. Γιατί δεν παίζει ο Πέλκα στο 10 και ο Μπίσεσβαρ δεν παίζει αριστερά. Φτάνει, παιδιά. Αγαπήστε την ομάδα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παίκτη. Όλοι έχουν ένα ρόλο. Έχουν ρόλο, αυτό ακριβώς. Όλοι έχουν ένα ρόλο. Δεν έχει σημασία ποιο παίζει. Δηλαδή, ο Ελ Καντουρί εχθές μετά το 15-20 δεν κάνει άσχημο παιχνίδι. Εντάξει. Εντάξει, ναι, νομίζω ότι πλέον όλοι βλέπουν τι συμβαίνει. Σταματήστε την κρίνια και απολαύστε αυτό που γίνεται. Και προστατεύστε βασικά την ομάδα σε αυτή τη φάση. Και γιατί μην ψάχνετε την κρίνια γιατί με τον Πανιόνιο δεν θα παίξει ο Ρέι και θα παίξει ο Πασχαλάκης. Ναι. Εδώ δεν έχει θέμα ο Ρέι που δεν παίζει. Έχει θέμα, πιστεύεις. Μια χαρά. 600 το χρόνο να μην δουλεύει. Μια χαρά. Άρα δεν έχει θέμα ο Ρέι και έχουν θέμα. Τώρα που είπες, άσχετο, τώρα που είπες 600 το χρόνο. Ο Λεβέκα έχει βρει ομάδα, να ξέρετε. Ναι, η οποία λέγεται Ανεσί. Ναι, δεύτερη. Όχι, τέταρτη κατηγορία της Γαλλίας. Ναι. Και ναι. Όπως το είδα βιαστικά εχθές. Εύση Ανεσί. Για να εσύ το πέρασε, λέω μπράβο. Μπράβο, Ντοριάν. Όχι, Δέλτα Εθνική είναι. Δέλτα Εθνική. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Πήγε και αγόρι μου στην παλαιοχώρα τη Γαλλία. Τον παρουσίασαν αυτοί και ξεταλάθηκαν. Λέει, ήταν, έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Πότε σα είπε, τι έφεξε, τι νούμερα, κάτι, τι φάση, δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ το βλέπω ότι θα έχει κάποιον κολλητό. Θα τον είπε εσύ, ο θείο σου δεν έχει την ομάδα στην Δέλτα Εθνική, ναι. Δεν τον λε. Να επιστρέψω λίγο, να πάρω καλό παιχνίδι. Τουριά, δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Μου δώσε πάω κανένα σκασμό. Τέλο πάντων. Την 5η 14 Φεβρουαρίου στο θέατρο Βεργίνα θα εμφανιστεί ο Μύρονα Στρατή, η Ελισάβετ Σπανού και ο Γιώργο Αξά. Και κάτι ακόμα, συγγνώμη λίγο που διακόπτω. Την επόμενη φορά που θα μου φέρετε κάρτες για MVP στο 70, θα σας πάρω τα κεφάλια. Ρε εσύ, τι την έκανε στην κοπέλα. Δεν την άφησε να περάσει μισή ώρα να πάει στους υπόλοιπους. Δεν κατεμοιάζει το αποτέλεσμα, ρε. Και κάτι κέρδισε κόρνερ εκεί την ώρα Ολυμπιακός. Ναι. Τρελάθηκε την καημένη. Τι τρελάθηκε η καημένη, δεν καταλαβαίνω, δικαιωγόμαστε. Αν, άκου να δεις, ναι, άμα μου έρθες από το Βλαδιβοστόκ και νομίζεις ότι δουλεύεις στον ΠΑΟΚ και θα στείλεις στο 70, ωραία, MVP, ενώ και εκεί το κόλος μας. Δεν είναι δική να γράψω εγώ κανένα τέτοιο και να βάλει κανένα αυτοκόλο τέτοιος και μετά τη σκοτώσω, εντάξει. Θα άρχισε το 89. Δεν είναι δική της απόφαση. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν φταίει αυτή. Αυτή φταίει. Σίγουρα αυτή πλήρωσε πάντως. Τι όποια περνούσε την πλήρωσε. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Δεν έχει να κάνει με την κατάσταση. Δεν έχει να κάνει προσωπικό. Είμαι την κατάσταση. Τι μου φέρει το 70. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν με βλέπει ότι είμαι κόκκινο και την ώρα. Μας έχει μάθει, θεωρώ. Έγινε λάθος που θεωρώ χθες. Δεν μας δίνει πλέον χαρτάκια. Σε μένα, σε εσένα, στην Ελένη. Δεν δίνει. Δεν θέλω να δίνει. Μάλλον χθες μπερδεύτηκε, δεν ξέρω γιατί. Εκείνη τη στιγμή και το άφησε το χαρτάκι. Κανονικά περνάει, φεύγει σοβαρά. Ποτέ δεν έχουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, επέζεσαι για το πάρτι. Επανερχόμαστε. Μεγάλο πάρτι στο θέατρο Βεργίνα, Μύρνα Στρατή, Ελισάβετ Σπανού και Γιώργο Σαξά. 5η 14 Φεβρουαρίου, οι πόρτες θα ανοίξουν στις 10. Θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι για τους ερωτευμένους και όχι μόνο το Σταύρο. Λοιπόν, θα υπάρχει δωρεάν μετακίνηση με επιστροφή από το Βασιλικό Θέατρο 9.30 το βράδυ, 10 και 4 και 11. Προπόληση εισιτηρίων, τα γνωστά παιδιά από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, 210-7-23-4567 για τηλεφωνική κράτηση και 2310-491-234 για πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα. Είσοδος στο θέατρο επιτρέπεται
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο. Απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Πλέον θυμίζουμε σε νέα διεύθυνση και εντυπωσιακά γραφεία. Η Αναδομό θα κάνει την κουσίνα σου πραγματικά εντυπωσιακή. Τοποθέτησε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείς αυτούς που πρέπει. Και φυσικά αυτοί είναι οι άνθρωποι της Αναδομό. Αναδομόπλανκίνηση.gr το site για να μπεις και να πας μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Πάρα πολλές επιλογές και Αναδομό θα σας τα φτιάξει όλα όπως πρέπει. Μεγάλες προσφορές, μέχρι 6 άτοκες δόσεις. Και συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Ναι, πάντα. Και μπαίνοντας στον Αναδομό, παύλανακαίνεις.gr, βλέπετε με κάθε λεπτομέρεια. Όταν λέω με κάθε λεπτομέρεια, το εννοώ τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο του Αναδομό για ανακαίνιση μπάνιο, παιδικού δωματίου, σπιτιού. Και σας ετοιμάζουν οι άνθρωποι μακέτα 3D να δείτε το χώρο σας πριν γίνει, για το πώς θα γίνει. Μαζί μας είναι και η Stoiximan.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24 φυσικά. Η Stoiximan προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθος αγώνων, ειδικά στοιχήματα για να μπεις από κινητό, tablet ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, ενώ έχει επιστρέψει και το Serie Application. Κατεβάστε το, παιδιά. Ναι, αξίζει. Δωρεάν είναι, εύκολο, είναι γρήγορο. Είναι... Το δοκιμάσαμε λίγο στο Μουντιάλ της Ρωσίας το καλοκαίρι και τώρα επιστρέφει με πάρα πολλά έπαθλα, 100.000 ευρώ. Κάθε μήνα. Ναι. Το mobile application του Σερή είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Λοιπόν, πάμε δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Εδώ μας επιστρέψαμε. Ανοίγουμε γραμμές. 2-3-10-2-87-8-8-8. Πρώτο μήνυμα. 5-43. Χθες είδα 11 χωρίς Αβραάμ ηρέμησα. Κλαίει η Μπαρτσελώνα. Το μαρκάρισμα του Σισε, πώς λέγεται, δεξί uppercut. Ο φίλος του 543. Έχουμε ήδη έναν που περιμένει στη γραμμή. Υπομονητικά. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Καλησπέρα, αδέρφια. Τι γίνεται? Πάρα πολύ καλά. Πώς θα σταύρω, τι να πω. Καλύτερα δεν γίνεται. Θέλω να πω κάτι για το κύριο Λουτσέσκου. Εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτόν ότι θυσιάζει προσωπικές σχέσεις ή δημόσιες σχέσεις με το να μάθει στη διοίκηση, στους παίκτες και στον κόσμο του ΠΑΟΚ πώς να αγαπάνε αυτό το κλαμπ και πώς να το κάνουν μεγάλο. Δίκιο έχεις. Ακριβώς αυτό εισπράττω από αυτόν. Ήμουνα και εγώ από αυτούς που στράβωσα όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή, για αυτά που λέει, μπορώ να σου πω ότι τον αγαπάω κιόλας. Είναι από τα ελάχιστα στελέχη στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ που δεν υπολόγισαν δημόσιες σχέσεις και ήταν... έχει κλείσει πολλές πόρτες. Ναι. Για αυτό να επαγγελματικά λέω, μιλάω. Ακόμα και άνθρωποι της οικογένειάς μας δεν το έχουν κάνει αυτό. Ναι, για να λέμε σωστό όλα. Και αυτό, σωστό, ναι. Και ένα άλλο που είπε ο Στέργιος προηγουμένως, γιατί έχει ο καθένας το ρόλο του. Αν δείτε πού ήταν ο Πέλκας, πού είναι παράδειγμα ο Αντιμπίσεσβαρ ή ο Μπίσεσβαρ είναι ο Αντιπέλκας. Στο γκολ του Μπίσεσβαρ θα καταλάβετε ότι ο καθένας ξέρει το ρόλο του μέσα στην ομάδα. Εννοείται. Και μια παράκληση, αν με ξαναβάλλετε, γιατί δεν τα άκουσα τα γκολ από σένα, την περιγραφή. Θα τα βάλουμε στο τέλος. Θα είμαι πολύ ευγνώμων. Θα τα βάλουμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Έχουμε άλλους 4 ήδη. Πάμε παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Γιατί ρε Σταύρο ήταν τόσο ψύχρεμο στο δεύτερο τον γκολ? Ναι, πολύ ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ναι, το διακρίνει. Αυτό είναι πραγματικά, θα μνημονεύεται αυτό, θα λέγεται για χρόνια. Τα λέω εγώ. Θοδωρής από Αμφιλουχία. Τι τους κάνεις από το πρωί, πες μου. Τι τους κάνω? Εντάξει, δεν πειράζει. Ας. Δεν θες να ξέρεις. Επίσης έχω ένα αίσθημα ανωτερότητας εδώ και καιρό. Δηλαδή βγαίνω και δεν ξέρεις, δεν σας βλέπω του στυλ. Δεν υπάρχετε, δεν είστε πουθενά. Δηλαδή, οκ. Ήτανε κάτι. Επίσης ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι θα πέσει τριάρα. Όχι γιατί το έλεγα σε φάση τρολ, αλλά του πίστευα ποδοσφαιρικά ότι θα γίνει ακριβώς αυτό που είναι. Ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει γραμμές και όταν κλέβω την μπάλα, εγώ θα βγαίνω τέτα τέτα. Δηλαδή το βλέπα, το ξέρα. Εκτός και αν στράβωνε τίποτα άλλο, πώς βγήκε η κόκκινη κάρτα στο Ζαμπά στην ΑΕΚ, γίνονταν κανένα τέτοιο εξωαγωνιστικό. Μόνο τέτοιο. Και χαλάσει. Αλλιώς δεν χάλαγε το 3 ή το 4.
Είμαι ευτυχισμένος, παιδιά. Έχω ένα γιο 6 χρονών. Είναι παοκτσάκι, οκ, okay, κτλ. Αλλά είμαι ευτυχισμένος. Πέρασα πολλά, ρε φίλε. Πέρασα οπαδικά. Πέρασα πολλά, ρε φίλε. Είμαι 38 χρονών κοντεύω. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα που θα ζήσω. Θέλω να το θυμάται ο μικρός. Θέλω να το βλέπει. Τα βλέπει τα μάτς μαζί μου. Βγαίνει έξω, φοράει, πάει στο σχολείο, στα σπρόβαυρα. Θέλω να τα ζήσει. Θέλω να μην περάσει αυτό που πέρασε εγώ. Ρομαντικές ωραίες εποχές. Εντάξει, άμα θυμάμαι τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, εποχές του Πατατού. Γουστάρω δηλαδή, τρελαίνομαι. Δεν τα αλλάζω με τίποτα αυτά που πέρασα μέχρι να έρθει το σημερινό. Αλλά ας μην τα ζήσει ο μικρός, δεν χρειάζεται. Ωραία. Δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε. Και τι είναι αυτό το άκπομ, ρε φίλε. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, που το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα, ρε, στην Ελλάδα και τι του λείπει, πες μου, ρε. Γιατί του λείπει το γκολ. Πάντε τα στατιστικά κάτω του Πρίγκιπς και αυτού νου, να δείτε ανά πόσες τελικές σκοράρει αυτό το παιδί. Όχι, δεν το έχει τον γκολ. Το έχει τον γκολ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, γιατί έχει γεμίσει το κέντρο. Πάμε, καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα σας. Τι έγινε? Επιτέλους, ρε παιδιά, η ομάδα άρχισε να στρέφεται σε αθλητές, γρήγορους, δυναμικούς, να έχουν μυϊκή μάζα. Δηλαδή βλέπω αυτό τον Ζαμπά και αυτό τον Άκτο μπροστά και τους έχουν ψοφήσει στο τρέξιμο, ρε, από πουθενά δεν μπορούν να τους πιάσουν, ρε. Ο Ζαμπά ήταν εκείνο το πράγμα τα προηγούμενα χρόνια με όλες τις μαούνες εκεί πέρα. Επιτέλους, ρε παιδιά, άνοιξαν τα μάτια τους και έχουν φέρει κάτι αθληταράδες. Κάτι αθληταράδες, ρε φίλε, να σε τρέχουν 90 λεπτά και να μην κουράζονται, ρε φίλε. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Και καλή παίκτης, όχι χαϊβάνια. Αυτό το άκουμ, παιδιά, να ξέρετε, το καλοκαίρι η Πόρτο θα τον βάλει στο τραπέζι για τη διαπραγμάτευση για τον Ολιβέιρα. 100%. Σας το λέω από τώρα, το έχετε υπόψη σας. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό θα φύγει για Αγγλία με πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Οκεί πέρα, παιδιά. Αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ δεν έχει προηγούμενο, με την έννοια ότι ξαφνικά μέσα σε 1,5 μήνα η ομάδα απέκτησε ποδοσφαιρική νοοτροπία που δεν είχε εδώ και 6 χρόνια. Ξαφνικά η ομάδα έκανε μεταγραφές, ρε παιδιά, που έχουν 6 μήνες μπροστά τους να γίνουν ομάδα. 6 μήνες, ρε παιδιά, πού ακούστηκε αυτό το πράγμα για ΠΑΟΚ? Για να ΠΑΟΚ είναι πρωτόγνωρο. Να έχει πάρει τους παίκτες του καλοκαιριού το Γενάρη. Πού ακούστηκε, παιδιά, αυτό? Και μην ξανακούσω, δεν υπάρχουν παίκτες το χειμώνα. Άμα πληρώνεις και έχεις 5 άκρες, μια χαρά παίκτες έχει. Μια χαρά παίκτες έχει. Και Σταύρε, δεν ακούγες αγόρι μου στην περιγραφή. Δεν μπορώ να με βγάλεις τόσο άγχος, ρε φίλε, που το βλέπω από την τηλεόραση. Μόλις δω τον κόσμο, ανοίγω και σε ακούω. Δεν γίνεται αλλιώς. Ακούστηκες, κάτι έχει γραμμή. Κάτι έχει γραμμή. Τα λέμε. Δεν παλεύει. Γεια, είμαστε στις γραμμές. Καλησπέρα. 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 Τι μιλάω εγώ? Ναι. Κάτσε, κάνει ένα τεστ. Έλα. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Και πολλά συγχαρητήρια κυρίως στο μάνατζερ μας, όχι προπονητή. Εγώ το θεωρώ μάνατζερ. Γιατί εγώ δεν ήμουν από αυτούς που το Νοέμβριο-Δεκέμβριο λέγανε για τον Λουτσέσκου. Εγώ τους, πάντα τους τόνιζα το ότι είναι καλός μάνατζερ. Διαχειρίζεται τέλεια την ομάδα, πολύ καλά. Μπορεί μια αλλαγή, κάτι να μην του βγει. Που τώρα βλέπουμε, τώρα τελευταία το έχει διορθώσει και αυτό. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε ένα καλό μάνατζερ, καλό διαχειριστή. Φέρετε τους παίχτες τίμια και σωστά. Τι να πω, δηλαδή, και αυτά. Δηλαδή, μπράβο, και βλέπω ότι έχει μέλλον η ομάδα. Ακόμα και με αυτές τις μεταγραφές του χειμώνα. Και ο Λιβέρα, πάρα πολύ καλός. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Αυτά. Τίποτα άλλο. Καλά, και πάλι μπράβο. Έγινε, παιδιά. Πάμε. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από Ασπρόμαυρη, Νέα Υόρκη. Καλημέρα. Σταύρος. Πρωί είναι εκεί. Εντάξει, πρωί. Καλημέρα. Τι κάνει η Κέιτ Μος, πες μου. Εκεί μένει η Κέιτ. Ναι. Στη Νέα Υόρκη, εδώ πέρα. Ναι, ναι. Συνονόματε. Χαμός γινόταν στο σύνδεσμο εδώ πέρα. Τι να πω. Ναι. Χάμος. Στο πάτωμα καθόντουσαν, στο παντούς. Μόνο στο ταβάνι που δεν μπορούσαμε να κρεμαστούμε, να κάτσουμε. Ίσως πρέπει να μεγαλώσουμε και το σύνδεσμο. Μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ, μεγαλώνει και σύνδεσμο. Εντάξει, θα κάνει τραπέζι πάλι. Βάλτε για με 300 τετραγωνικά. Εξτρά. Πού ρε, ποιος? Ο Ιβάν δεν έρχεται εκεί, κάθεται και λίγο ρε. Ο Ιβάν ήρθε δύο φορές. Εδώ πέρα δεν είχε να κάνει με εμάς. Τίποτα, έτσι θα μας έκανε τα εγγένεια ο άνθρωπος. Αυτό σου λέω, πες του τώρα που έχει κέφια. Να σου πω, αδερφέ, μικρό είναι αυτό.
αγόρασε ένα. Κράτα το εσύ, δεν κόλμα να μένουμε εδώ εμεί. Κατάλαβε. Να αγοράσει ένα κτίριο, τριόροφο. Ναι, ναι, αυτό. Να έχουμε το σύνδεσμο κάτω, ναι, χαρτάκι απάνω και στο τρίτο λίγο μασάζ, όποιο κουράζεται. Αυτό ακριβώς. Ωραία το σκέφτεσαι, μπράβο. Ωραία, μπράβο, ρε παιδί, συνονόματα, μπράβο. Τέλο πάντων. Σήμερα είναι πρωί 6 και 4 εδώ πέρα, ετοιμάζομαι, θα κατέβω για τις καφετέριες εκεί πέρα, τους έχω, αλλά δες ποιος, αν βγουν για καφέ τα γαβράκια, έτσι, γιατί έχουμε λαοθάλασσα εδώ πέρα γαβρούν. Έχει αρκετούς, αυτό το λιμάνι είχε απευθεία σύνδεση τότε, ρε. Είχε, ναι, ναι. Έχει αρκετούς. Ναι. Κοίταξε, μην τρελωνόμαστε, αυτοί μαζεύονται όταν έχουν έτσι κανένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό, αλλιώς το ηλέσκι τους είναι καφενείο χαρτολέσκι. Το λέει ο Σταύρος του Μανίδης που ήταν απ' έξω και τους έκραζε να κατέβουν και δεν κατεβαίνανε. Κατάλαβες. Τώρα σήμερα θα πουλήσεις το πολιτισμό σήμερα. Θα είσαι πολιτισμός. Σήμερα, ναι. Παιδιά, σήμερα... εμείς θέλουμε δυνατό τον Ολυμπιακό, δεν θέλουμε να είναι έτσι θα λες. Αυτό ακριβώς. Ναι. Συγχαρητήρια γιατί παίζετε την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Ναι, άλλα, μακάρι ναι. Και ο ΠΑΟΚ να παίζετε τέτοια μπάλα. Πείτε μας το μυστικό. Ίδια Παρτιζάνα, σαν έβλεπα την Μπαρτσελόνα χθες. Έβαλα και τα γυαλιά μου για μια δόση, ενώ η Μπαρτσελόνα έπαιζε. Τέλος πάντων, να μην κρατάω τις γραμμές, χαιρετίσματα σε όλα τα ΠΑΟΚ. Μπράβο στην ομαδάρα. Γεια σου, Σταυράρα. Και τεράστιο. Μπράβο, ευχαριστώ τον πρόεδρο μας. Μεγάλο πρόεδρο. Έγινε όλο. Επόμενο. Α πάρουμε μια γραμμούλα, καλησπέρα. Ναι. Μην τα λες τόσο γρήγορα. Καλησπέρα. Έλα. Έλα. Έλα, Τσάρτας, ήρθε. Τη μια είναι η Τζόνι Αναστασιάς, την άλλη Τσάρτας. Έλα, τα λες γρήγορα, έλα, πάμε. Έλα. Εγώ χθες ήμουν λίγο κουμπωμένος έτσι από νωρίς. Πολύ ήταν κουμπωμένοι μες στο γήπεδο, δεν είσαι ο μόνος. Όχι στο γήπεδο, όχι, πριν. Αλλά με όταν είπε την κλάδωση αποστολή και μπροστά στο αυτοκίνητο το... του Προέδρου, όλος ο κόσμος της καφετήρια να τρέχει να αγκαλιάζει το αυτοκίνητο, ρε. Το αυτοκίνητο να αγκαλιάζει Προέδρου και λέω τελείωσε, ρε. Ο καημένος μέσα, καημένος. Όχι καημένος. Δεν το λες, βρες κάτι άλλο, πάρ' το πάλι. Τον πείτε το λίγο και κανένα άλλο επίσης να χαρητήσουμε. Ο τεράστιος, μόνο που δεν έκλαιγε μέσα στο αυτοκίνητο, να αγκαλιάζει το αυτοκίνητο, παιδιά, εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί. 46 χρονών είμαι. Τέτοιο πράγμα, το αυτοκίνητο του Προέδρου να αγκαλιάζουν ο κόσμος. Άφησαν τα σουβλάκια και τους γύρους και αγκαλιάζαν το αυτοκίνητο. Μετά ήταν το θέμα, ήταν πως το λένε προδιαγραμμένο, τελείωσε. Αυτό ήταν. Πάντα τέτοια και τον Απόλλων, παιδιά. Έγινε πλέον. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι έγινε? Όλα καλά. Τι. Με το κουβωμένος. Ένα έχω να σου πω. Είμαι φίλος του Κοτσαλά. Του μικρού, όχι του μεγάλου. Του μικρού ακόμα χειρότερα. Εγώ θα πει του μεγάλου, εντάξει, προβληματική γενιά. Αλλά του μικρού ακόμα χειρότερα. Αφού την προηγούμενη φορά που ήρθε και βγάλετε φωτογραφίες, εμένα την έστειλε. Α, ναι. Ναι. Ο τεράστιος σεφ, ούτε αυγά δεν ξέρω τα κάνει. Πού είναι? τώρα είναι στα κουφάλια νομίζω. Κουφάλια είναι τώρα. Γνωστή σεφομάνα. Μεγάλη σεφομάνα, έχω και τον νησιά μου εκεί πέρα. Είναι σεφ και εκείνος. Τέλος πάντων, χθες μόλις είδα την 11η του Ολυμπιακού, εγώ πανηγύρισα. Μόλις είδα τον άτοχο μέσα, όχι ότι είναι κακός παίκτης, εννοείται. Όχι, αλλά δεν κόβουν με βαλέ. Ναι, όταν είδα Γκιγκέρ με Φορτούνη Νάτχο μέσα, λέω αυτοί έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Έχουν ξεφύγει τελείως. Έχουν ξεφύγει. Βάζει τον Νάτχο, φάνηκε τι έγινε μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, φεύγαμε με 3-4 γρήγορους μπροστά ο Κούτρης. Εγώ δεν πίστευα ότι είναι τόσο κακός ο Κούτρης. Δεν το πίστευα ότι είναι τόσο κακός. Λέγε, το πίστεψε και εγώ λίγο ότι είναι καλός, όχι τόσο αμυντικά, αλλά ότι είναι ένας καλός μπακ, ας πούμε, ένας τίμιος. Ο Ζαμπά τον περνούσε όπως ήθελε, δεν τον περνούσε από δεξιά, τον περνούσε από αριστερά, τον περνούσε από πάνω, τον περνούσε από κάτω, έσκαβε μια λακκούβα, τον περνούσε από μέσα. Εγώ θέλω να πω, να επικεντρωθώ στο ότι δεν πρέπει να εφησυχαστούμε καθόλου, γιατί να δούμε από πότε έχουμε να κάνουμε διπλό μες στον Απόλλωνα Σμύρνης. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε διπλό μες στον Απόλλωνα Σμύρνης. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα, εντάξει τώρα τι θα ήθελα ο καθένας,
Τέλος πάντων, να μην πανηγυρίσουμε αν πάρουμε το πρωτάθλημα, να πανηγυρίσουμε όταν πάρουμε το double. Αυτό προσωπικά. Δηλαδή, μην κάνουμε ό,τι έκανε η ΑΕΚ. Okay. Να πανηγυρίσουμε, όχι σαν οπαδί, ο οπαδός θα πανηγυρίσει, εννοείται. Σαν ομάδα εννοώ. Κατάλαβα, να μην αδειάσουμε. Αυτό. Ωραία. Αυτό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ. Πάμε. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι, ναι, ναι. Εσύ είσαι αποκλειστικά. Παιδιά, εγώ είμαι, δεν ακούω τίποτα. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι, εσύ ναι. Είσαι. Λοιπόν, από Ασπρόμαυρα Βράνο Πατήσια. Τα, λοιπόν, τα, υπάω, τα καρά, ξακουστά Άνω Πατήσια τα Ασπρόμαυρα, ναι. Τα γνωστά. Σταύρο, έχουμε να μιλήσουμε πολύ και εδώ εμείς οι δύο. Mm. Λοιπόν, αλλά σ' ακούω, σέβομαι τη γνώμη σου. Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετισμού σε όλα τα παόκια που βλέπαμε χθες στο παιχνίδι και δεν είμαστε λίγοι εδώ πέρα. Αδέλφια, ραντεβού στη Ριζούπολη, στη γειτονιά μας. Να σηκώσει και εκεί το πρωτάθλημα. Γίνεται. Πού να κρατηθούμε, ρε Σταύρο, πες μου τώρα. Πώς θα κρατηθούμε. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε τον πρόεδρο πάνω απ' όλα, τον προπονητή, γιατί και εγώ ήμουν από αυτούς που είχα κάποιες αμφιβολίες. Δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες. Αδέλφια, ραντεβού στον πύργο το Λευκό για τον Νταμπλ. Γεια σας. Bye. Γεια χαρά. Τα ξακουστά, Ασπρόμαυρα Άνω Πατήσια. Ας πάρουμε μια γραμμούλα ακόμη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Όλα καλά. Συνήθως καλησπέρα από Σουηδία, σήμερα καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, σου στείλα και τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, Σταύρο, χθες το βράδυ. Σου λέω άντε, καλή δουλειά. Λοιπόν, όλα καλά. Το κούρι κρατάει, δεν έχω χάσει ποτέ μάτς στην Τούμπα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλα καλά. Πρέπει να πω ότι στην ένα με χάρηκα πάρα πολύ που δεν υπήρχε αρνητική ενέργεια. Δηλαδή και το λάθος, ας πούμε, του Καντουρί που έσκασε μπάλα μπροστά του και έφυγε. Δεν ακούστηκε τίποτα. Κάποια λάθος πάσα οτιδήποτε. Θα μου πεις το μάτς από την αρχή πήγε πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά το μόνο άγχος ήταν μη βρεθεί κανένας χαζός γύρω. Έβλεπα όλοι ήτανε υποψιασμένοι αριστερά δεξιά μη κινείται τίποτα. Αυτό χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί ήμουν στην ένα, ήμουν χαμηλά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ήταν όλοι υποψιασμένοι και η κερκίδα ήταν στο μάτς και οι παίχτες πάνω απ' όλα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα πάρα πολύ καλά. Σούπερ ήταν. Ναι, ήταν όντως σούπερ. Να σου πω, επειδή θέλω να ισοφαρίσω αυτό που είπε ένας προηγούμενος, ότι δεν ακούγεσαι στο ράδιο. Φυσικά και ακούγεσαι στο ράδιο. Έτσι, πες το. Εγώ ακόμα και στο γήπεδο με ακουστικά και σε είχα να σου πω. Πες τον μυρωδιά τώρα, αυτή να μας κράξει. Ναι, μα έλεος δηλαδή. Να μας κράξει. Και τώρα συνειδητοποίησα γιατί έκραξες κάποιον κάπου στο 70, τώρα καταλάω γιατί, για αυτό το χαρτάκι. Έχω άδικο. Όχι, τι να σου πω, τι άδικο. Έχω άδικο. Κάποιος σου είπε κάτι σου είπε, λέω, κάποιος θα σου είπε, τέλειωσε το μάτς, κερδίσαμε κάτι τέτοιο φαντάστηκα. Όχι, όχι, ακόμα χειρότερο. Το χαρτάκι του MVP ήταν, δεν ήταν. Κατάλαβα. Το χαρτάκι του MVP έχουμε φάει και την πινελίκια μια μέρα, επειδή δεν ψηφίσαμε τον πίσω σφαλ που κάνει κάτι στο τέλος, γιατί μας το φέραν στο 65. Και τους λέω από τότε, φαίνεται στο 89. Εντάξει, άσε που είναι και κάτι μια. Έτσι ακριβώς. Άντε, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια, να είσαι καλά. Yeah. Ωραία, πάμε και στο τελευταίο πρώτο διάλειμμα. Στους δύο τελευταίους. Πάμε. Μην καλείτε άλλο μετά το διάλειμμα πάλι. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Τέλεια, δεν γίνεται καλύτερα. Εγώ είμαι που σε έλεγα για τον Ροσίδη την προηγούμενη εβδομάδα και ήθελες να με σκοτώσεις. Δεν μιλάμε για τους παίκτες. Τώρα πες ό,τι θέλεις. Ρε γούρια, ρε, υπάρχουν γούρια, αδελφέ. Τα δουλεύουμε τόσο καιρό. Δηλαδή αν καθόμασταν. Αν καθόμαστε και λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ο Τωροσίδης, ποιος το Τωροσίδης, δε που πας, δε, παπ, μη φέρει ένα Τωροσίδης. Και μετά θα λέγαμε. Ποιος το Τωροσίδης, αυτό δεν με λάσο δεν μπορούσε να τους πιάσει. Πλάκα, ναι, επειδή δεν το μιλήσαμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός να κάνει επενδύσεις, εμείς θέλουμε δυνατό Ολυμπιακό. Πρέπει να τα λέτε αυτά. Καλή επιτυχία στο γύρο παλίκτου, τους ευχόμαστε. Και χρειάζεται βαθμούς η Ελλάδα. Ναι, χρειάζεται βαθμούς η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Σε ευχόμαστε καλή συνέχεια στο Europa League και στη μάχη τους για τη δεύτερη θέση. Πιστεύω ότι πρέπει να βγουν δεύτερα τα παιδιά, κρίμα είναι. Και γενικά να τους χτυπήσουμε στην πλάτη ότι μας έκαναν αυτή τόσα χρόνια βέβαια. Τι να κάνει, μην ρίξει ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, φίλε. Κρύο. Τέλος πάντων, για μας, εσύ, φέτος κάνουμε αυτή τη σεζόν, αν το πάρουμε αίτητη. Μην το μιλάς, πάλι θα σε κλείσουν έτσι. Μην το μιλάς. Ναι, λέμε τώρα. Λέμε στο ενδεχόμενο ότι προχωράμε βήμα-βήμα. Και το γούρνι, φίλε. Θα λέει το αδερφό σε αυτό το πυρηνικό. Έτσι θα ξαναπιένει μετά. Είναι γούρι. Είναι γούρι. Είναι γούρι. Κάτσε το σπίσουμε. Για λέγε. Δηλαδή του χρόνου, τι θα πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, για να μας κάνει εντύπωση από αυτήν την ομάδα.
Εκτός από το να μπούμε στο μιλήσιο του Champions League. Να ξεκινήσουμε με μείον 6. Έτσι. Να το καλύψουμε μετά. Έτσι. Εντάξει. Μήπως να παίζουμε μόνο οι αριστεροπόδαροι και όχι οι δεξιοπόδαροι. Θα κάνουμε και ένα τέτοιο. Γιατί είχαμε πάλι ένα παιχνίδι μπάσκετ χωρίς τρίποντα τον Άρη που είχαμε κερδίσει μια φορά. Που δεν πήγαμε τρίποντα. Να βάλουμε κάτι τερματοφύλακα να παίξει μέσα. Ναι, με μπακότερμα. Μπακότερμα. Ωραίο είναι αυτό. Να βάλουμε κάποιον για να έχει ενδιαφέρον, όχι τίποτα άλλο. Ναι, ναι, κατανοητό. Ωραία. Άντε, φιλιά. Πάμε στο τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Πάμε, καλησπέρα. Φίλε, 8.50 έχει στείλει επικό μήνυμα. Εντάξει, πραγματικά έχω τα κρέα στα μάτια. Θα το διαβάσουμε. Πάμε στο τελευταίο από το διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άρα, τι γίνεται, όλα good. Τέλεια, δεν γίνεται καλύτερα. Έτσι. Κι εγώ έτσι σαν και εσένα, με τα γούρια λίγο δουλεύω. Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν σε παρακαλώ. Αλλά την τελευταία εβδομάδα λίγο μέτρωγε και το φώναζα. Και είμαι αυτός που γνωριστήκαμε στο καφέ την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να έχω πάει σε 90 καφέ την προηγούμενη εβδομάδα. Με τον Γιώργο. Ποιο Γιώργο, ρε. Ναι, τον Παλέμαχο. Τον Παλέμαχο. Μάλιστα. Και εγώ έτσι έλεγα το σκορ θα είναι 3-0. Το φώναζα, το έχω πει. Εγώ το μόνο που έλεγα είναι ότι το φοβάμαι. Και δεν το φοβόμαι, πραγματικά. Εγώ πάντα έλεγα ότι αυτός ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να με τρομάξει εμένα, δεν μπορεί να με φοβήσει. Δεν έχει κάτι να μου υποδείξει. Όταν παίζει με ομάδες που μπορεί να κάνει φιλικά και να δίνει και 3 και 4 γκολ και να μην έχει τίποτα να υποδείξει μέσα στο γήπεδο, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Χθες φάνηκε τεράστια διαφορά, τεράστια. Να μπαίνει στα 2-3 του γηπέδου Ολυμπιακός και να μην ξέρει τι να την κάνει. Να κάνει 30 πάσες μόνο και μόνο για να αλλάζει γήπεδο και να μην υπάρχει διάδρομος. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Ήταν το, για μένα, για τα δικά μου τα ματάκια, ήταν το πιο εύκολο ντέρμπι. Εξελίχθηκε τόσο ομαλά που ήταν από τα πιο εύκολα ντέρμπι. Πιο πολύ δυσκολεύτηκα με τα πας Γιάννενα. Ναι, γιατί το μάτς τράβωσε, γιατί χιλιάδιο. Εννοείται, με τον πας υδρώσαμε. Υδρώσαμε, βγάλαμε φλίκτενη στο 87. Ήταν το μόνο μάτς που φάγαμε νύχη. Mm-hmm. Έτσι είναι. Όποιος το θυμάται. Έτσι είναι ακριβώς. Τίποτα. Χαμηλά την μπάλα, προσέχουμε το νου μας, το νου μας ρεμάλια. Και όπως είπα και το πρωί, παιδιά, και την επόμενη φορά που θα παίξουμε στην Τούμπα, ας οριστούμε να βρούμε το καρεκλάκι μας, δεν πειράζει. Μην είμαστε πάλι εμείς και εμείς. Όπως με τον Ολυμπιακό, έτσι και με την επόμενη ομάδα. Έτσι είναι. Ωραία. Έτσι είναι ακριβώς. Να σε καλά, με. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, οφείλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του 856. Έχει εσωτερικό ρεπορτάζ ξεκάθαρα. Γι' αυτό έκλαιγε ο πρόεδρος μέσα στο αμάξι. Άφησαν οι άλλοι τα σουβλάκια και αγκάλιαζαν το αμάξι. Του το γέμισαν λαδιές. Είτε τυμπόιδες. Αλητεία. Κάντε εικόνα λίγο. Με τα σουβλάκια, με τα λάδια. Το μήνυμα του φίλου του 288 θα διαβάσουμε σε λίγο να απαντήσει και ο Σταύρος. Αφού απευθύνεται στο Σταύρο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού πω, μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο. Υπάρχει μεγάλο πάρτι την 5η 14 Φεβρουαρίου. Στο θέατρο Βεργίνα με Μύρονα Στρατή, Ελισάβετ Σπανού και Γιώργο Αξά. Προμηθευτείτε γέρο στα εισιτήριά σα. Οι πόρτε ανοίγουν στι 10. Υπάρχει δωρεάν μετακίνηση με επιστροφή από το Βασιλικό Θέατρο 9.30, 10 και 4, 11 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του καζίνο. Καταστήματα publicticketservice.gr 2 10 7 2 3 4 5 6 και 7. Μαζί μας είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Αλλά στα Alter Ego βρίσκεται και από σακάκια, παπούτσια, κάλτσες μέχρι και ζώνες και κοστούμια και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ό,τι υπάρχει. Και Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα. Πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη. Κατάστημα υπάρχει και σε Ορφέως Βενιζέλος και πάρα πολύ καλές και οι εκπτώσεις. Εκπτώσεις έως 50% και στα καταστήματα στόκ έως 70%. Ευκαιρία να ανανεώσετε λίγο τη συλλογή του παπουτσιού σας. Και αν θέλετε να γίνετε επαγγελματίες μπαρίστα ή να παρακολουθήσετε σεμινάρια στα τουριστικά ή σεμινάρια στην πληροφορική, η λύση είναι μία. Η επιλογή είναι μία και ξεκάθαρη Data Labs Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Για όσους θέλουν να γίνουν έξυπνοι στην πληροφορική και απαραίτητοι στην αγορά εργασίας, παρακολουθήστε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Data Labs,
Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-29-62 και datalab.edu.gr. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο τέταρτο. Να ανοίξουμε γραμμούλες. Ναι, να ανοίξουμε γραμμούλες. Κουμπόδιξε εσύ. 2-3-10. Ρε το Μάρτινς, ρε φίλε. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, παλίκαρος. 2-3-10-2-87-8-8-8. Δεν είπαμε για το fair play του Ολυμπιακού. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε. Αν ήμουν ο Κρέσπο, εκεί που πήρε φόρα, άκουσε. Το τάκλιν μου θα ήταν στην καροτίδα του, να ξέρει. Είναι σημαντικό για μια ομάδα να μην χάνει το DNA τη ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Τις δύσκολες στιγμές θα σου μιλώ, ναι. Έχουμε ένα μήνυμα για σένα, Σταύρο, από τον φίλο του 288. Σταύρο, τι κάνεις τώρα, βάζεις τον δανεικό, το δανεικό οχτάρι που βγάζει μάτια ή αυτό που αγοράσαμε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον Όλη. Έτσι δεν φορμάρεις ένα παίχτη που τελειώνει το μήνυμα. Τι λέει, ρε. Ποιος είναι ο δανεικός? Ο Μίσιτς. Ναι, γιατί. Και ο για τον Ολιβέρα. Όχι, ο δανεικός είναι ο Ολιβέρα και αυτό που αγοράσαμε είναι ο Μίσιτς. Δεν αγοράσαμε το Μίσιτς. Απλά είναι δανεικός για 1,5 χρόνο. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, η κλάση του Ολιβέρα σε σχέση με το Μίσιτς είναι η νύχτα με τη μέρα. Η μέρα με τη νύχτα. Τρίτον και βασικότερον, όταν μια ομάδα προσπαθεί να μπει στους ομίλους του Champions League και θέλει να αλλάξει στάτους στην αγορά, υπάρχει ενδεχόμενο να πληρώσει έναν παίκτη πάνω από 10 εκατομμύρια. Και υπάρχει και διαπραγμάτευση. Είναι ο παίκτης, εγώ τον παίκτη τον είδα πολύ ζεστό χθες, ναι, στους πανηγυρισμούς. Δείτε έναν παίκτη που είναι σε ένα ξένο περιβάλλον, ήδη αρχίζει κολλάει. Από εβδομάδα θα είναι και βασικός. Δεν θα είναι... Θεωρώ ότι έχει βάλει το χεράκι του και ο Βιερή είναι σε αυτό. Γεγονός. Ναι. Όλα τα παιδιά έχουν βάλει και ο Μαουρίτσιο έχει βάλει. Σίγουρα παίζει ρόλο. Ο Μαουρίτσιο έχει καθοριστικό ρόλο στην ομάδα μέσα και στον τρόπο που λειτουργεί ποδοσφαιρικά και γύρω-γύρω. Είναι σεβαστή προσωπικότητα. Παιδιά, ο Ολιβέιρα πρέπει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Μην τον θεωρείτε χαμένη υπόθεση. Επειδή είναι μεγάλη η ρήτρα. Τον Βιερίνια τον αγοράσαμε με 300 χιλιάρικα στο τέλος. Δεν είχε τόσο μεγάλη ρήτρα βέβαια, αλλά. Καλά, αν έχεις τον παίκτη σύμμαχο και κάνεις μια κουβέντα το καλοκαίρι για να δεις πώς θα είσαι. Τον πας και 5 εκατομμύρια, δεν τα δίνεις. Τα δίνεις. Τα δίνεις, λέει. Πάντως, πάνω σε αυτό που λες, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι οπαδοί της ΑΕΚ του Ολυμπιακού πρόβατα και άμπαλοι. Καταλαβαίνουν και οι οπαδοί λοιπόν ΑΕΚ Ολυμπιακού, πάρα πολύ μεγάλη μερίδα, και γράφουν σχόλια του τύπου ότι παιδιά, ο ΠΑΟΚ δυναμώνει, ο Σαββίδης θα δυναμώσει κι άλλο την ομάδα. Είδατε τι αγόρασε τον Φεβρουάριο, τον Γενάρη, και τι μπορεί να αγοράσει το καλοκαίρι. Και αν δεν ενισχυθούμε κι εμείς ανάλογα, και όχι με παίκτες από εδώ και από εκεί, θα έχουμε δύσκολα επόμενα χρόνια. Ναι, μπαίνει και το VAR του χρόνου. Κάτσε, μην είσαι σίγουρος. Είμαι. Κάτσε. Λοιπόν, καλά. Πάμε, στο φίλο που περιμένει. Πάμε. Καλησπέρα. 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 Τι γίνεται? Γεια σου Σταύρο, χαιρετώ για την παρέα εκεί πέρα. Λοιπόν, από Ρέθυμνο παίρνω τηλέφωνο. Μόλις γύρισα από Θεσσαλονίκη, ήρθα για 24 ώρες, είμαι βασικά 24 ώρες σχεδόν άυπνος, ήρθα, είδα το μάτς και έφυγα. Μια χαρά όμως. Πολλά παιδιά από την Κρήτη ήμασταν αρκετοί στο αεροπλάνο. Ναι, καλά, ήταν το μάτς, εγώ είπα, ήταν αυτό για μένα, ήταν το μάτς της ζωής μου, εμένα προσωπικά. Είμαι 45-46, έχω να δω πρωτάθλημα από τα 12, το περίμενα 35 χρόνια αυτό το παιχνίδι. Όπως και πολλοί κόσμος. Όλοι μας, όλη η γενιά. Αυτή. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά πράγματα. Μπράβο, εννοείται ότι είμαστε αλλού τώρα. Σε αυτό που είπες πριν για τον παίχτη, τον Πορτογάλο, θα συμφωνήσω. Εχθές πήραμε το πρωτάθλημα και σήμερα χτίζουμε την ομάδα του αύριο. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Για χθες τώρα τους ξεγυμνώσαμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Και στο επίπεδο το πώς συμπεριφερθήκαν, η φιλοξενία ήταν άψογη για τον Ολυμπιακό. Δεν θα αυτό το μαρονάκι να μπει στο γήπεδο μέσα στο ταρτάν που ήθελε να μπει να κάνει τα καραγκιουζλέκια που είχε κάνει από το στυλοφόρο. Αυτά θέλω να κάνω. Δεν τους πέρασε. Πάρα πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. ΠΑΕΠΑΟΚ. Τρομερό. Αυτά είναι σημαντικά. Όπως θα πω και για να ξέρει ο κόσμος λίγο, δεν ξέρω να ακούγεται στα ράδια, ότι ο Μαρινάκης έκανε δώρο τα καινούργια γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, πλήρωσε όλες τις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα νησιά. Αυτά ο κόσμος πρέπει λίγο να τα ξέρει, να τα ακούει, για να ξέρει τι γίνεται. Εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με Νέα Δημοκρατία και Θεσσαλονίκη, φίλε, εμείς ότι παίρνει το χέρι μας, χωρίς να λέμε τι να κάνουν.
Ναι, όχι, δε, εγώ, δεν, εγώ, δεν θα, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα πω σε κανέναν να ψηφίσω, ούτε εγώ θα πω ότι ψηφίζω, εννοείται. Δε, απλά εγώ λέω κάποια πράγματα που είναι μπροστά στα μάτια μας. Όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία, επίσημα ευχαριστούμε τον κύριο Μαρινάκη, τον Ολυμπιακάρα μας κτλ. Αυτά. Ο κόσμος του πάω, αυτά πρέπει να τα ξέρει. Πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο εχθρός. Δεν με νοιάζει, θα ψηφίσει ο καθένας, εννοείται. Αλλά πρέπει να ξέρεις όταν είσαι πάω. Γιατί όπως είπαμε και το συλλαλητήριο, το αν προχθές μου είπα κάτι, παιδιά, να πω την άποψή μου και του λέω εγώ δεν πήρα σε πολιτική εκπομπή, πήρα σε οπαδική εκπομπή και δεν θα πω, του λέω, αν είναι σωστό ή λάθος, απλά εγώ δεν θέλω να γίνει το συλλαλητήριο τώρα γιατί μπορεί να παρεσπερίσουν μέσα διάφοροι καραφλοί, περίεργοι από τον Νότο, από το Μαρινάκι, να γίνουν σκηνικά ιστορίες και να μπλέξουμε αφού μας έχουν έτοιμους συνέχεια. Δηλαδή εγώ πέρσι έχασα το πρωτάθλημα έτσι. Αυτά ο κόσμος ωραία, θα τα γνωρίζει. Να σε καλά. Πάει αυτό το κομμάτι και το τρίτο, τα άκουγα χθες, άκουγα την περιγραφή στο ραδιόφωνο, αυτό έτσι χιουμοριστικά με τρέλανε, ειδικά στο τρίτο το κόλ. Ξέρεις τι με θύμισε. Με θύμισε, με πήγε 22 χρόνια πίσω, παραπάνω, όταν ήμουν εγώ 22 χρονών. Αυτό το γκολ, γκολ έτσι όπως φώναζε και έβγαινε από μέσα σου, είχα μια γκόμενα, αυτή ήταν 28 χρονών, εγώ 22, και αυτή ήταν η Γαβρίνα, αυτή η συνδεσμή της Αμεριακιάς, και εγώ πάω ψάκι. Στα τελειώματά μου, εγώ φώναζα έτσι. Με τρέλανε. Ακριβώς το ίδιο συνέβαινε. Χθες απλά δεν είχες εικόνα, ρε φίλε. Το ξέρω για αύριο, το ξέρω για αυτό, έτσι ακριβώς. Να σε κράτησε. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γιώργος Αντώσκυλο από Αθήνα. Έλα, γουράκι μου. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Πολύ ωραία μέρα τα λέμε. Θέλω να πω κάτι που είχα πει αμέσως μετά τον τελικό κυπέλλου πέρσι. Η χαρά ως ΠΑΟΞΙΣ δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος που επιτεύχθη μια μέρα νωρίτερα και για πέρσι και φέτος το λέω. Το κυριότερο είναι ότι πετυχαίνεις ένα στόχο και δεν νιώθεις ότι έχεις φτάσει σε κάποιο ταβάνι. Δεν νιώθεις ότι ζεις κάτι που τελειώνει. Μπορείς να φαντάζεσαι χίλια δυο πράγματα μπροστά. Αυτό είναι, αυξάνει τη χαρά που νιώθουμε και την προσμονή φυσικά για όσα είναι να έρθουν. Θέλω να, επειδή όλα έχουν υποθεί, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ένα παίκτη ο οποίος φέτος δεν τη χάνει τόσης μεγάλης αναγνώρισης, αλλά εγώ θεωρώ ότι μέχρι τη στιγμή που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, το μισό πρωτάθλημα είναι σε αυτόν τον παίκτη. Είναι για μένα ο Δημήτρης Οπέλκας. Επειδή ο ΠΑΟΚ, και αν θυμάσαι Σταύρο σε μια εκπομπή πέρσι που είχα μιλήσει live με τον Βασιλόπουλο στην εκπομπή σας μετά το 0-3 με την Κέρκυρα. Ακούγομαι, με ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Λοιπόν, που είχα πει ότι εγώ θέλω τον Κουλούρη βασικό μέσα έξω. Γιατί τότε ήταν το θέμα αν θα παίζει βασικός ο Πρίγιοβιτς στα εντός και στα εκτός όχι. Ο ΠΑΟΚ 1,5 χρόνο έχει προσφέρει πάρα πολλά ο Πρίγιοβιτς, okay, αλλά παίζει με 10 παίκτες. Κατά τη γνώμη μου. Στο πρώτο μισό έβαζε τα γκολάκια ο Πρίγιοβιτς ωραία και καλά. Αν δεν υπήρχε ο Πέλκας όμως να είναι το εξάρι του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα είχε πάρει όλα τα μάτια του ΠΑΟΚ. Είναι τεράστια προσφορά αυτού του παίκτη. Τώρα όμως επειδή ο Λουτσέσκου, όπως έχουμε πει, είναι σχολησάντος ο άνθρωπος και φτιάχνει συνεχώς ντουέτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο στηριγμένα στην ισορροπία, από τη στιγμή που έφυγε ο Πρίγιοβιτς και υπάρχει άλλος να μαρκάρει μπροστά, μπορεί πολύ άνετα να εξορροπηθεί από τα μη αθλητικά χαρακτηριστικά του Βίσεσβαρ και να φτιάξουν ένα φοβερό ντουέτο και αυτοί οι δύο. Αλλά μην ξεχνάμε τον Μπέλκα και εγώ δεν κρύβω ότι θα ήθελα κάπως κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς θα κάτσει κάποιο παιχνίδι, να δω μια τετράδα μπροστά, δηλαδή να είναι ο Ακπόμ, ο Ζαμπά, ο Μπέλκας και ο Βιερίνια. Να δω και τους τέσσερις αυτούς, να δω δηλαδή δεν τέσσερις... Δεν θα δεις τον Βιερίνια ποτέ μπροστά στο υπογράφο γόναξης. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε του χρόνου. Του χρόνου ειδικά. Με τίποτα, ε. Λοιπόν, πάντως το Ζαμπά χθες ήθελα κάπως να τον δω στη μεριά του Ρωσίδη, να βλέπω τον Ρωσίδη να κυνηγάει το Ζαμπά. Ήταν μια εικόνα που τη φανταζόμουν μόλις άκουσα ότι το Ρωσίδη θα είναι βασικός. Όχι ότι ο Ελκαντουρίν ήταν εκπληκτικός, αλλά ήθελα να βλέπω πώς ήταν τότε που ο Ραούλ Μπράβο έπιανε από τα πόδια το Βιερίνια στο Καρεσκάκι να του σταματήσει που είχε ξαπλώσει κάτω. Πιστεύω θα βλέπαμε τέτοιες εικόνες. Τίποτα άλλο, παιδιά. Ωραία. Όλα τα καλά είναι μπροστά. Λοιπόν, γεια σας. Γεια χαρά. Πάμε στον τελευταίο, μάλλον. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ναι, ναι.
Α, και τελευταίος κιόλας, μια χαρά. Σταύρο. Λίγε. Να δω άμα θα με θυμηθείς, ρε φίλε. Έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια. Για λίγη. Ο Τάσος είμαι, ρε. Ποιος Τάσος? Την Αθήνα, ρε. Από πού? Νέα Σμύρνη. Εντάξει, εγώ, ρε. Και μου πού να, έχουμε 15 χρόνια, 20. Και παραπάνω όχι, μπορεί. Ρε. Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε. Τι? Τόσα πολλά, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι τόσα. Πρέπει να έχουμε κανένα 8, 7, 8. Δεν ξέρω, με τα χρόνια εγώ τα πάω λίγο λάθος. Τέλος πάντων, τι γίνεται? Λοιπόν, καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τον Καρπετόπουλο να δώσει φιλιά εκεί στη Νέα Σμύρνη που αλλάζει εκεί στην Ελλάδα. Του δίνω, του δίνω, ναι. Κάτι στην πλατεία, του δίνω κάτι φιλιά σφουριχτά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Το πουλάκι μου. Το αγοράκι μου. Ναι. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι νομίζω ότι το στοίχημα πλέον από εδώ και πέρα είναι να κρατηθεί το ίδιο επίπεδο που πιστεύω θα κρατηθεί η ομάδα. Γιατί, ξέρεις, εντάξει, δεν είναι να είναι πυροτέχνημα αυτό, δείχνει ότι θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι είναι μακράν το πιο δίκαιο και μάγικο πρωτάθλημα που έχει πάρει η ομάδα τα τελευταία 25-30 χρόνια τουλάχιστον. Αποστομωτικό δηλαδή, θα έλεγα. Και από εδώ και πέρα να συνεχιστεί, να κρατηθεί το αίτητο που θα είναι σημαντικό για μένα, ιστορικά, και να κυνηγήσει και το κύπελλο. Γιατί όπως πάει το πράγμα, μάλλον θα είναι με μεγάλο αντίπαλο τελικός, έτσι όπως δείχνει, όπου εκεί θα δοθούν και άλλες απαντήσεις. Αυτά είχα να πω. Να είναι όλοι γεροί να το χαρούνε. Και να συνεχίσουν έτσι. Έτσι είναι. Τα σου χάρηκα που σ' άκουσα. Πρέπει να πάρουμε το δρόμο μας. Δώσε φιλιά εκεί στη φιλική Νέα Σμύρνη. Να σε καλά. Ωραία. Να σε καλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Να πούμε μέσα όλα αυτά, Σταύρο και αγάπη, να μην ξεχαστεί ο Τζίλος. Είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο. Πρέπει να, η υπόθεση να πάει μέχρι τέλους. Εννοείται. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για Βράνιες και Γέλενα. Δεν διαβάζονται αυτά στον αέρα. Λοιπόν. Ας πούμε τους χορηγούς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να δώσουμε πάσα στο Repress. Με Σταύρο Κόλκα, Αντώνη Τσακαλέα, Γιώργο Παναγιωτίδη και όλα τα παιδιά του team. Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε χαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Αλλά τα Alter Ego θα σας κάνουν να ξεχωρίζετε κάθε μέρα με επιλογές από σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία. 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καναμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση για ό,τι υπάρχει στα καταστήματα. Η ώρα είναι ώρα φαγητού ή σε λίγο θα είναι ώρα φαγητού για ορισμένους. Η καλύτερη επιλογή, παιδιά, αν είσαι στο κέντρο, είναι το ψητοπολείο Θεϊκών, Αγγελάκη 10. Τα παιδιά εκεί έχουν φτιάξει ένα πολύ όμορφο και μοντέρνο χώρο επί της Αγγελάκη, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου, να καθίσετε εκεί. Να φάτε μεγάλες μερίδες, χορταστικά σάντουιτς με ατούτο, μεγάλο τεράστιο διπλό σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Ή αν είσαι σπίτι και μένετε από το, είτε στο κέντρο, είτε ανατολικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ, είτε δυτικά μέχρι, ανατολικά μέχρι την Τούμπα, δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ, διορθώνω. Το τηλέφωνο είναι ένα και εύκολο, 2310-221-321, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο Θεϊκόν. Το delivery έρχεται γρήγορα και προσφορά με μία μαλαματίνα, άλλη μία δώρο. Μαζί μας είναι και τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και στα καταστήματα, πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρως Βενιζέλος Παρικατάστημα και πολλά στόκ στην πόλη, στα ανατολικά, στα δυτικά και στο κέντρο, με εκτόσεις που φτάνουν έως και 70%. Τη δεύτερη ώρα ήταν μαζί μας και ο Αβράμογλου και οι πετροφές Αβράμογλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία εμπορίου, όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ο οργανισμός για να είναι θωρακισμένος, υπερτροφές, κάθε είδους, από τον Αμαζόνιο απευθείας ο βασιλιάς των αντιοξειδωτικών Νόνι ή ροντιόλα ροζέα για ευτυχισμένες νύχτες, ζεόλυθος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ρεαλή ενέργεια και όλα τα βότανα για φυσικό και ασφαλές αδυνάτισμα. Όλα τα προϊόντα του Αβράμογλου είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιριδολόγο και υγιεινολόγο. Μαζί μας και σήμερα φυσικά ήταν από την αρχή το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζονται οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου. Οι επόμενες είναι την Παρασκευή και το Σάββατο
Κλείστε εγκαίρως εισιτήρια. Από τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά, αλλά και πληροφορίες στο 2310-491-234 το θέατρο Βεργίνα. Και λέγαμε νωρίτερα για το μεγάλο πάρτι της 5ης, 14 Φεβρουαρίου, του Αγίου Βαλεντίνου, με Μύρονα Στρατή, Ελισάβετ Σπανού και Γιώργο Αξά στο θέατρο Βεργίνα. Και φυσικά Στοίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24, έχει σήμερα Super League, έχει αγώνες από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα πούμε από αύριο στους αριθμούς του Champions League και Europa League την Πέμπτη. Όλα τα πρωταθλήματα είναι στη διάθεσή σας με live streaming σε πολλά από αυτά. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη της Στοίχημαν. Εκατοντάδες επιλογές ένα παιχνίδι, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσα από ένα πολύ λειτουργικό πρόγραμμα και γρήγορο από κινητό, tablet ή υπολογιστή, ενώ υπάρχει και το σερί, το παιχνίδι που έκανε ντεμπούτο στο Μουντιάλ της Ρωσίας και πραγματικά χάρισε χιλιάδες ευρώ σε πάρα πολλούς από εσάς. Μπείτε και κατεβάστε το σερί application, είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android. Αυτά από εμάς στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλό μεσημέρι να έχετε. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί η εκπομπή μέχρι τις 3. Ανάλυση εδώ by Repress. Καλό μεσημέρι.